Της κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραυτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται την προσώπηση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματεία και υποστήριξη, τον Κωστή Ραυτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπείτε στο www.listopartu.gr εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο ταιριάζει στο δικό σας αυτοκίνητο και να το πάρετε, να το λύσετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν αυτοί. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι στην σελίδα μας στο Facebook. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η οποία είναι και στην έκθεση αυτοκινήτου, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 13, με απίστευτες προσφορές σε όλα τα αυτοκίνητα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Περνάτε μια βόλτα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από το περίπτωρο 13. Μαθαίνετε περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνείτε στο 2315-596-596 για να δείτε γιατί μιλάμε για μοναδικές υπερπροσφορές για εσάς οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός για τα αρνιά τα οποία κληρώνει καθημερινά το Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται από τη Δευτέρα 5 Μαρτίου. Έχει ξεκινήσει 60 τον αριθμό, 11 και 4 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα. Ακούτε το όνομά σας και έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με τα 390. Η διαδικασία είναι απλή. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Τα αρνιά, τα κρέατα είναι μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου. Ευπροσύνη 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως M31 στον Εύωσμο και Ευλάλη 35 στο Καπάνι. Oh,
Για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο παραγωγό ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι νούμεροι λόγοι: δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr, καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Πώς πάνε και η γιορτή? Ποια γιορτή ρε κόκκινη? Το Μακεδονικό. Τι θες να κάνουμε, να γλύψουμε τον Ανδρώνη? Καλή ήταν. Δεν υπάρχει. Σε ρώτησα πώς φάνηκε. Έχει με ρώτησε πώς μου φάνηκε. Για να σου πω ήταν πολύ καλή, για να πεις και εσύ ήταν πολύ καλή. Και να... εντάξει, εμένα μου αρέσει που. Ναι. Που κάνεις χούλια μάσινθος για αυτά τα οποία δεν σ' αρέσουν. Γι' αυτό σε ρωτάω. Η μάπα σου δεν μ' αρέσει. Χτες. Αφού δεν με είδες. Εντάξει, δεν ήθελα και να είσαι εδώ. Ήταν εκεί. Τέλος πάντων, ο καταλληλότερος εκεί για να κάνει τη γιορτή ήταν ο Μπούζος. Εκεί ήταν η σωστή τοποθέτηση του αφεντικού, να πούμε, να βάλει τον Μπούζο εκεί. Αν ήταν να κλάψεις μια φορά από συγκίνηση, με τον Μπούζο μπορείς να κλάψεις 30. Δηλαδή, αφού ακόμα λέει στη Μονή Λαζαριστών, σκουπίζουν, λέει, σουγκαρίζουν. Σουγκαρίζουν, λέει, με τον Μπούζο. Δεν υπάρχει. Τώρα ξέχασε να πάρει φαΐ από το σπίτι και πάει στο φούρνο με τα πόδια να πάρει κάτι υγιεινό. Τι υγιεινό να πάρεις, του λένε, από το φούρνο? Διατηρείται μια χαρά. Ναι, διατηρείται μια χαρά. Τι υγιεινό να πάρεις από το φούρνο? Πες μου, ήταν κάτι υγιεινό, του λένε, Μπούζο, λέω, που μπορεί να πάρεις από το φούρνο. Τέλος πάντων. Κουλούρι. Κουλούρι. Ένα κουλούρι, ναι. Το κουλούρι είναι υγιεινό. Γιατί αντιγυνό είναι? Βέβαια, τι είναι. Ο λευκό, όπως το λένε, αλεύρι. Ό,τι λευκό είναι καρκινογόνο. Ο Μπούζος είναι fitness. Γιατί είναι μια χαρά. Και ξέρεις πόσους στην ηλικία του φύγανε επειδή είναι fitness? Ο άλλος 53 χρονών τον βρήκανε κακαρωμένο, να πούμε. 53 χρονών, μαραθωνοδρόμο. Εσύ 53 χρόνια που δεν περπάτησε. Δεν ήταν μαραθωνοδρόμο, ήταν υπερμαραθωνοδρόμο. Αυτό, ένα ακόμα λόγο παραπάνω. Υπερμαραθωνοδρόμο. Εντάξει, μπράβο. Τώρα μιλάς για 53 και έχουμε στη γραμμή 52. Ο 52 ποιο είναι? Ο Σάββας Παντελίδης. Ο Παντελίδης διατηρείται γιατί κάνει βάδιν. Αυτοί πρέπει να είναι. Πάνε και τρέχουν 200 χιλιόμετρα, 53 γνώσεις, πάνε οι καρδιές. Σάββα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Σάββα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Άκου τώρα εισαγωγή τώρα, να θέλουμε να σε καλωσορίσουμε και να αρχίσει να λέει ότι ο άλλος 53 χρονών έφυγε απανακοπή. Ναι, έφυγε απανακοπή γιατί έκανε παραπάνω πράγματα. Είναι 2-20 μήνες την ηλικία του. Πώς ήταν η στιγμή του, τα μέτρησες? Δεν ξέρεις από αυτά. Σάββα, καλησπέρα. Τι λέει? Καλησπέρα, καλά εσείς? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ο λόγος που καλέσαμε τον Σάββα Παντελίδη είναι γιατί δεν υπάρχει αγωνιστικό αυτή την περίοδο. Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε. Χαλάρωση είναι, ναι. Επιτέλους, ναι, με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου για ποδοσφαιρικά πράγματα και να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος φέτος έχει δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στο πρωτάθλημα. Και αν δεν λεγόταν Παντελίδης, λεγόταν Παντελίδης, σίγουρα θα ήταν στους υποψηφίους για να λάβουν τον πάγκο μεγάλων ομάδων σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Δεν νομίζω ότι διαφωνείς και πολύ, Σάββα. Εντάξει, ξέρω. Θα είναι καλό μάνατζερ, μάλλον. Ξέρω πως είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πετύχεις πολύ περισσότερα από άλλους ίσως για να έχεις μια τέτοια ευκαιρία, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά είναι και αυτές οι ευκαιρίες που παίρνω. Αν μπορώ να τα καταφέρω κάτι καλύτερο, θα κοιτάξω και για... θα περιμένω και εγώ κάτι περισσότερο. Πάντως, πριν από λίγο που μιλήσαμε, μερικές μέρες, το off the record, μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ, κάτι τεχνικά θέματα που σε έχω ρωτήσει η coach, ναι, μου είχες πει ότι ακόμα δεν έχω συμφωνήσει με την Τρίπολη. Τώρα έχει προχωρήσει η δουλειά, μένεις? Είναι εντάξει, αυτές τις μέρες θα είναι το οριστικό. Ναι. Να πω τον κόσμο που δεν γνωρίζει το Σάββα Παντελίδη, πώς το γνωρίζει. Του στέλνουν χαιρετίσματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Καθηγητής Πανεπιστημίου, φίλος μου της νομικής. Μεγάλη Παντελίδη, όλο το Πανεπιστήμιο εξυμνεί την ποδοσφαιρική ευφυΐα σου. Είναι στα έδρανα και ακούνε Ραπτόπουλο και Κόκκινο. Να ξέρεις ότι έχεις καλούς οπαδούς, γιατί έχεις ένα πολύ καλό προφίλ. Δηλαδή δεν προκαλείς, παρά το ότι συμμετέχεις στον πάγκο, δεν είσαι απαθής. Και σε πολλοί κόσμος που μιλάω, εγώ ποδοσφαιράνθρωποι, μου λένε ότι ο Παντελίδης, παρά το γεγονός ότι πρέπει να είναι πόντιος, λέει, έχει πολύ μεγάλο μυαλό, γιατί προσαρμόζει την ομάδα του πάνω στον αντίπαλο και είναι ευέλικτος, πέρα από τις γνώσεις. Ισχύει αυτό? Είσαι προσαρμοστικός, αυτό? Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορείς
να κοιτάξει ένα παιχνίδι και ειδικά αν ο αντίπαλο είναι καλύτερο από σένα, αν δεν κοιτάξει να σταματήσει λίγο τα δυνατά του σημεία, θεωρώ ότι θα κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Αν ασχοληθεί μόνο με τη δική σου ομάδα καθαρά, πρέπει να προσαρμόζει λιγάκι, να μην βρει άλλο ρυθμό, να μην μπορεί να κάνει αυτό που του αρέσει. Να πω καταρχήν στους φίλους ακροατές ότι ο Σάββας Παντελίδης το επάγγελμα του προπονητή το κάνει από το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος τον είδαμε να τον ανακοινώνει ο Αστέρας Τρυπόλεως όταν πήγαινε κατά διαόλου στις αρχές του Σεπτέμβρη, 10-11 Σεπτεμβρίου κάπου εκεί. Και εκεί που ήταν μια ομάδα η οποία φαινόταν ότι είναι... Θα παλέψει. Να παλέψει για τη σωτηρία, αυτή τη στιγμή διεκδικεί είσοδο στην πεντάδα. Πριν αναλάβει ο Σάββας Παντελίδης, γιατί γνωριστήκαμε όταν ήρθε στον Ηρακλή, ανταλλάξαμε απόψεις, πίστευες ότι μπορεί να φτάσεις τόσο ψηλά? Εντάξει, αυτό δεν θέλω να φανεί εγωιστικό, αλλά πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα βρω τις κατάλληλες συνθήκες για να δείξω αυτό που μπορώ. Αλλά χρειάζεται πολλές φορές και η τύχη, χρειάζεται η... να έχει καλό υλικό ή η δύναμη μιας φανέλας όπως έγινε πέρσι με τον Ερατή. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συμβούν για να πετύχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ικανότητες, έχει να κάνει και με τις συνθήκες που βρίσκεις μπροστά σου. Τώρα, μιας και είσαι ουδέτερος παρατηρητής των γεγονότων, εμείς στην Τρίπολη, πριν σου πω ότι να μας συγκρίνεις κάποιες ομάδες, μιλούσαμε ένα στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πολύ υψηλό και κάναμε την κουβέντα ποδοσφαιρικά πάντα. Και του λέω, ρε εσύ φίλε, του λέω, ξέρεις κάτι, άκουσα λέω από τον Παντελίδη να λέει ότι προσπαθήσαμε να πάμε το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου, στο χώρο των χαφ, εκεί που είχε αυτός λέω τον Ιγλέσιας, είχε τον Μουνάφο και τον Ντόνσο. Και εσύ είχες, ας πούμε, ένα χαφ που δεν μάρκαρε τον Ντόνσο, είχες τον Σαχόφ, δεν θυμάμαι ποιοι ήτανε. Πόσο κοστίζουν, λέω, οι τρεις ειδικοί σου? Μου λέει και ένα ποσό. Οι άλλοι, του λέω, δηλαδή προσάρμοσε, λέω, πάνω στην θεώρησε αδύνατο σημείο το κέντρο σου και την πήγε τη δουλειά από εκεί. Τώρα, μιας και πιάσαμε τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που μαλώνουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και γίνεται όλο αυτό το σκηνικό. Αντιμετώπισες και τις δύο ομάδες. Μου φαίνεται με την ΑΕΚ κέρδισες ναι, στην Τρίπολη, ναι, στην Τρίπολη, ναι. Και έχασες το ΆΚΑ. Ναι. Ένα 0. Και με τον ΠΑΟΚ εδώ το πρώτο σου μάτς. Έχασες 2-0 από το μέση απόσταση τα δύο γκολ του, αν δεν κάνω λάθος, του Μαουρίσιο και κέρδισε το 3-2. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν θέλω να μου πεις αν είναι καλύτερη μία ή άλλη. Έχουν άλλα στοιχεία, δηλαδή. Εντελώς. Γιατί υπάρχει δίστανται απόψεις, ας πούμε. Ποια είναι καλύτερη, ποια είναι η ποιοτικότερη, ποια είναι η ομορφότερη σε θέαμα κτλ. Για δώσε μας λίγο τα φώτα σου, έτσι. Να πω ένα απλό, έτσι, πολύ γρήγορο, μια μεγάλη διαφορά που έχουν. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που του αρέσει πολύ να έχει την μπάλα στα πόδια. Κατοχή να έχει. Ναι. Όταν έχει την κατοχή της μπάλας είναι και επικίνδυνη. Γιατί υπάρχει ποιότητα των παιχτών, υπάρχουν δύο μπακ που είναι, θεωρώ, μέσα στους καλύτερους του πρωταθλήματος, που είναι πολύ επιθετικοί. Παίζουν και ρόλους σε άλλους, Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να σε ταλαιπωρήσει όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, μπορεί να σε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται όταν έχει εσύ την μπάλα στα πόδια σου. Ναι. Ακριβώς γιατί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα και πολλήποτε σε κάποια χαρακτηριστικά αμυντικά. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για την άμυνα, μιλάω για γενικότερα για τη λειτουργία. Γενικότερα από, λειτουργία. Από μπροστά, ναι, από μπροστά μέχρι πίσω. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία στην καλή της μέρα, στη μέρα που είναι ξεκουραστή, θα σε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ με τα τρεξίματά της. Θα σε πρεσάρει πιο πολύ, Πολύ περισσότερο. Ναι. Θα σε πρεσάρει πολύ περισσότερο. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη πολλές φορές όταν έχεις εσύ την μπάλα στα πόδια σου. Να την κλέψει και να σε ευνηδιάσει. Να σε ευνηδιάσει. Δηλαδή με την ΑΕΚ θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός την ώρα που έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν την έχει εκείνος. Ναι, μάλιστα. Είναι αυτή η μεγάλη διαφορά. Η απορία μου, Σάβα, είναι η εξής. Μας λες διαφορετική ομάδα η μία, διαφορετική ομάδα η άλλη. Άλλα στοιχεία. Ναι. Και διαφορετικό και το χρονικό διάστημα που αντιμετώπισε την κάθε μία. Να υποθέσω ότι με τον ΠΑΟΚ, αφού είχες σε εισαγωγικά καθαρίσει και ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ήταν μεγαλύτερη η πίεση μέσα σου για να πάρεις θετικό αποτέλεσμα. Για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και να λέμε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, επειδή κάθε παιχνίδι που παίζεις με αυτές τις μεγάλες ομάδες, σε κατηγορούν ότι το κάνεις για τους άλλους. Αυτό έγινε με όλες τις ομάδες σχεδόν.
Όταν έχεις ακριβώς, γιατί άμα χάσεις από κάποιον, σου λέει κάποιον, ότι είσαι φίλος με αυτόν. Ακριβώς. Και επειδή είχαν γίνει τα. Είχαμε κερδίσει, ας πούμε, και την ΑΕΚ, είχαμε και κερδίσει και το Παναθηναϊκό, είχαμε δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό. Έχεις μια πίεση μέσα σου ότι δεν θέλεις να λέει κανένας, γιατί ξέρετε πως είμαστε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ότι εκεί είσαι διαφορετικός, αλλά μέχρι εκεί το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου και μόνο για τον ομάδα. Στα στημένα χτυπήματα επιθετικά και αμυντικά ποιον φοβάσαι περισσότερο, γιατί στον ΠΑΟΚ έβαζες και man to man σε 3 ή 4 παίκτες. Τον ΠΑΟΚ. Είναι πιο ψηλή ομάδα, πιο ψηλή, είναι, ναι. Και πολύ καλά χτυπήματα. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν έχει αυτά τα χτυπήματα. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο ψηλά κορμιά και είναι λίγο καλύτερα τα χτυπήματα. Είναι καλύτερα τα χτυπήματα. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο έτσι μου είχε μεγάλη απορία χρόνια τώρα. Εσύ είσαι στο Παρθρακικό και είχες τερματοφύλακες και τον Αθανασιάδη και τον Πασχαλάκη. Ναι, όχι, τον Πασχαλάκη δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβες τον Πασχαλάκη. Όχι, όχι, όχι. Α, μάλιστα. Γιατί... Τον Αθανασιάδη είχα, γιατί εγώ τον πήρα, δηλαδή εγώ ήμουν προπορτής τότε από τη Β' στην Α. Ναι. Που τον διαλέξαμε σε δοκιμές. Τον Ιούλιο του 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λίγα λόγια για τον Πασχαλάκη, γιατί και εδώ δίστανται απόψεις. Άλλοι λένε ότι δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες καθόλου. Άλλοι λένε ότι είναι ένας εκρηκτικός θερματοφύλακας, όμως κάποια στιγμή μπορεί να σου κάνει το λάθος, το απρόβλεπτο. Έχεις κάποια τοποθέτηση? Εγώ έχω εξαιρετική άποψη αυτό το παιδί. Ναι, γιατί και εγώ έχω εξαιρετική και άποψη. Εγώ έχω και νομίζω, ναι, ότι έχει αυτό που είχε με τα λάθη, νομίζω ήταν παλιότερα περισσότερο. Όσο περνάει ο καιρός, ίσως η ωριμότητα. Ναι, νομίζω. Δεν ότι... είχε και ρυθμό, ε! Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι αν παλιά, ας πούμε, έκανε έτσι, πώς θα το πω, στατιστικά ένα λάθος στα 10 παιχνίδια, τώρα κάνει ένα λάθος στα 20. Ναι. Εγώ έχω εξαιρετικά και άποψη για τον τερματοφύλακα. Άλλη ερώτηση. Έχεις δουλέψει σε Ηρακλή, σε Πανθρακικό και σε Τρίπολη. Και έχεις δουλέψει περισσότερο, κατά 70% της επιθέσης σου, στο χώρο. Πολλοί προπονητές, όταν έχουν πάει σε ομάδες οι οποίες πρήγαν να δημιουργήσουν και δεν βρίσκαν άμυνες, δυσκολευόντουσαν. Είναι πρόκληση για σένα να πας σε μια ομάδα που θα έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού και ένα άλλο στυλ αντιμετώπισης από τον αντίπαλο? Μεγάλο. Μεγάλο, και σε αυτό με έχει βοηθήσει πολύ η περσινή χρονιά στον Ηρακλή. Ναι. Το ότι παρουσιάζουμε ένα τέτοιο πρόσωπο φέτος έχει να κάνει με τη δουλειά που έχουμε κάνει από πέρσι στον Ηρακλή. Ναι. Επειδή από κάποιο σημείο και μετά δεν έφτανε να σταματήσουμε μόνο τον αντίπαλο, γιατί έπρεπε να κερδίζουμε πολλά τα παιχνίδια στον Ηρακλή. Έπρεπε να βάλω το στοιχείο του πρέπει να κερδίσω. Ναι. Βάζοντας λοιπόν το στοιχείο του πρέπει να κερδίσω και δεν μου αρκεί η ισοπαλία, έπρεπε να δουλέψουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Στο να ασχοληθούμε περισσότερο με τη δική μας ομάδα και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Μάλιστα. Ασχοληθήκαμε πέρσι με τον Ηρακλή και είδαμε μαζί με τους συνεργάτες μου ότι αυτό είναι πολύ θετικό για μια ομάδα, την εξελίσσει. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε μόνο με το κλέβο. Ναι. Ασχολούμαστε και με το τι κάνω την ώρα που την έχω και πώς θα κερδίσω το παιχνίδι, ξεκινώντας ότι δεν έχω άλλη επιλογή. Για να φάω ένα γκολ, πώς θα μπορέσω να το ανατρέψω. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν είδαμε ότι βελτιώθηκε όταν ασχολούμαστε πολύ, αναλύουμε τη δική μας ομάδα, τα λάθη της, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, και προσπαθούμε όλη τη βδομάδα να τα βελτιώσουμε, να μην τα ξανακάνουμε. Πέτυχε πέρσι με τον Ηρακλή. Μας έδωσε και εμάς περισσότερη αυτοποτίθηση ότι μπορούμε να εξελίξουμε καλύτερα την ομάδα μας, να μην μείνουμε μόνο στο κλέβουμε, μόνο το τρέχουμε στο χώρο, τι κάνουμε σε νορμάλ παιχνίδι, σε σετ παιχνίδι. Φέτος έχουμε και αρκετά καλούς παίχτες και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Έχεις τον Τόνσο που μπορεί να περάσει μπάλα από τα πόδια, ναι. Ακριβώς. Ναι. Σάβα, η κουβέντα είναι πάρα πολύ καλή, απλά επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, θα διακόψουμε τη συνομιλία για λίγα λεπτάκια για να μεταδώσουμε διαφημίσεις. Και αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, θα επανέλθουμε. Έχω ερωτήσεις. Για να συνεχίσουμε. Εντάξει, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλή ημέρα. Είναι καλή ημέρα. Είναι καλή ευκαιρία. Είναι καλή ημέρα, ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε
κυκλοφορούμε μονά ήσυχα. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά. Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότο λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Η νέα αύξηση των καυσίμων. Τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσεις φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για τους ιδιοκτήτες. Η ζωή μας άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΚΑΣ Θεοδόρου πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κούβα. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν φούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσα γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και φάση φύζο σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσα γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μέλη μάμας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από Άνθη και Κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Car. Κατ! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Κατ. Πάει γι' αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Belmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Belmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνο Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα. Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς.
Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Χειροποίητος χαλβασβερίας και ταχύνη από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασβερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κιδαρά, Στέργιος Πετιανής, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο. Και τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάββα Παντελίδη που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να παραμείνει στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε έτσι αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε σε μέρες που μιλάμε για δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν γουστάρουμε τέτοια. Άλλο. Τι είμαστε, χαρτογιακάδες δικηγόροι. Νομίζω ότι είναι καιρός να κάνω και το χατήρι του Κωστή, ο οποίος γουστάρει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, τις αναλύσεις και την προπονητική. Και να κάνω μια ερώτηση στο Σάββα τον Παντελή. Να με προηγούμε. Προηγήσει. Εντάξει, συγγνώμη. Εγώ θα αποφύγω τις κενότυπες ερωτήσεις για να μην φέρνω και σε δύσκολη θέση κανέναν. Θα ρωτήσω απλά, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Σάββας Παντελής μελετάει τον αντίπαλο του και θέλω προσαρμόζει την ομάδα του ανάλογα. Ανάλογα με τις συνθήκες, ναι. Θέλω να μας πεις από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου σύμφωνα με τα δεδομένα, δηλαδή χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε καμία άλλη ομάδα, ποια είναι τα προτερήματα και ποια είναι τα τρομή του? Γιατί είναι πολύ άδικο να μιλάμε για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ και να μην πούμε κάτι για την ομάδα η οποία νομίζω ότι πέτυχε σπουδαία πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα καλογυμνασμένη, με μερικούς ποδοσφαιριστές να κάνουν εξαιρετική χρονιά. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Άντα είναι καλύτερη του χρονιά στην Ελλάδα αυτό που κάνει φέτος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Ο Μπουσουλάτης ομάδα... αρέσει. Ναι, μου αρέσει και ο Μπουσουλάτης και ο Μανσόν. Το Μανσόν, ο οποίος είναι πεσμένος τώρα. Το Μανσόν θα τον ήθελε στην ομάδα. Βεβαίως. Είναι δυνατόν να μην τον θέλει καμιά μεγάλη ομάδα. Πεσμένο, είναι πεσμένος. Είναι δυνατόν να μην τον θέλει καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή να ψάχνουν δεξιά και αριστερά. Ακόμα μπορεί, δεν ξέρουμε. Μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να τον θέλουν. Δεν θα έπρεπε να είναι πρωτοστόχος. Εντάξει, ναι, θα έπρεπε να. Παρά το γεγονός ότι είναι φορμαρισμένος. Ναι. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια που είχε ένα τραυματισμό. Και ο Μάτος είναι κάπως περίμενο. Αυτό δεν μειώνει την αξία. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Αλλά και οι πακτοατρόμοι του κάνουν εξαιρετική χρονιά. Δηλαδή και ο Γιαννούλης και ο Κυβρακίτης κάνουν εξαιρετική χρονιά. Και οι στόπερ του κάνουν πολύ καλή χρονιά. Έχει να κάνει. Δεν βολεύει Σάββατο στόπερ. Όχι. Το στυλ παιχνιδιού. Ο αδερφός του Γιαννούλη χαίρεται για την πορεία που κάνει ο αδερφός. Εντάξει, μην το ρωτάς τέτοια. Ο Κωστάκης. Αλλά φαντάζομαι πως θα δέχεται. Το στυλ παιχνιδιού του ατρομή του βοηθάει Ρισβάνη και κάτσε Ισαία. Που αν ήταν σε Ολυμπιακό και πάω αντίστοιχα, μπορεί επειδή δεν έχουν τα πρώτα 20 μέτρα, είναι αργή. Και είναι αργή. Δηλαδή, άμα νόσησε, ο εραστής του λάθους. Στάσου. Εδώ... Όχι, είναι στο τελευταίο κομμάτι, όταν η ομάδα μείνεται στο τελευταίο τρίτο, είναι πολύ καλή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είχαν ιδιαίτερα προβλήματα για να ανέβουν πιο ψηλά. Ναι. Γιατί, ναι, το πόσο μακριά ή κοντά θα παίξει την περιοχή σου εξαρτάται και από τη φάση, από τη στιγμή. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Θα πρέπει να δουλέψουν αυτοί, πώς λέει και ο φίλος μας ο Αλέφαντος, δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια να βελτιώσουν κάτι τι από την ταχύτητά τους. Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να δουλεύουν παραπάνω για να βελτιώσουν πράγματα. Όπως ο Πέλκας έχει κάνει, ναι. Δεν λογίζεται ναι. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να μην κάνει, βλέπει τα προβλήματά του και να δουλεύει έξτρα σε αυτά που. Και ο Φορτούνης Ερεσάβα τι δεν έκανε.
Νομίζω πως έχει να κάνει με ολόκληρη την ομάδα. Δεν έχει να κάνει ατομικά. Α, δεν είναι μόνο ατομικό, Ποιος προπονητής του, ποιος παίκτης του Ολυμπιακού φέτος κάνει την καλύτερη του χρονιά. Ναι. Υπάρχει κάποιος που να λέει. Ότι δεν μπορεί να παρασύρει ο Φορτούνης στους άλλους, βέβαια δείχνει και ένα θέμα ότι δεν μπορεί να ηγηθεί. Φτάνει να μπορεί ο ίδιος, είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Πρέπει να, το ζήτημά μας είναι πολλές φορές λέμε τι κάνει αυτή η ομάδα. Εμείς δεν πρέπει να κοιτάξουμε τι δεν κάνει. Πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Δουλειά μας, προπονητή, είναι πρώτα να ετοιμάσουμε τα παιδιά να μπορούν να το κάνουν. Και από εκεί και πέρα να τους κρίνουμε. Εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι να τραβήξει. Πρέπει πρώτα να τραβήξει τον ίδιο τον εαυτό. Ένα από τα αρνητικά του Σάββα Παντελίδη μου τα στέλνει ένας φανατικός οπαδός σου, κτηνίατρος στο επάγγελμα, οπαδός του Ηρακλή και τώρα της Ξάνθης οπαδός. Έχει αλλάξει ομάδα. Λέει, πες στο Σάββα Παντελίδη να μην καπνίζει τόσο πολύ. Πρέπει να ελαττώσει. Το έχω μειώσει. Το έχεις μειώσει. Στο μισό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόσχε, μην βάλεις κιλά, γιατί άμα το κόψεις μετά. Έχω χάσει εδώ. Α, μπράβο. Τώρα, έκανα ένα λάθος εγώ, σαν παρατηρητής του ποδοσφαίρου, έκανα ένα λάθος. Και θέλω να μου πεις πόσο βαρύ είναι. Όταν είδα τον Μπαστακό στον Ηρακλή, σου είχα κάνει μια ερώτηση και σου λέω, ρε coach, μήπως τον αδικείς αυτόν που δεν τον βάζεις. Και μου λες, όντως έπρεπε να πάρει το παιδί λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί και στον γκολ έρχεται και αργός δεν είναι τόσο ανάλογα τον πόη του. Και τεχνίτης μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος, αλλά ξέρει μπαλίτσα. Τώρα τον βλέπω στον Άρη και καταρχήν είδα ότι έχει χάσει πολύ μυϊκή μάζα, εκτός αν κάνω λάθος. Τον είδα δηλαδή, πώς να σου πω, με πολύ μικρή μυϊκή μάζα. Και αθλητικά τον είδα πολύ πεσμένο. Δώσ' μου ένα στίγμα. Έκανα λάθος προσέγγιση, δηλαδή πόνταρα στον Αστραχάν. Όχι. Από τα δύο έχει να κάνει ότι ασφαλώς και η ψυχολογία του μετά το περσινό με τον Ηρακλή, πηγαίνοντας στον Ανατρόμητο και δεν έπαιξε. Ουσιαστικά δεν παίζει καθόλου. Τον επηρεάζει. Είναι ένα παιδί που χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, αυτό είναι βέβαιο. Δεν είναι δηλαδή, είναι αρχιοστρεφής. Ναι, μάλιστα. Δεν είναι αλυταμπουράς με την καλή. Κατάλαβα, δεν είναι. Είναι ένα παιδί που χρειάζεται. Απλά. Νομίζω ότι δεν το βολεύει και ο τρόπος παιχνιδιού της κατηγορίας. Δηλαδή ο Μιχάλης νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να διακριθεί στην Super League παρά στην. Αυτό τώρα γιατί το λες, φέρνει μου λίγο τα χαρακτηριστικά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο στη Football League. Δεν έχει πειθαρχία, δεν έχει ισορροπία, δεν υπάρχουν οι παίκτες στις θέσεις τους, είναι πολύ άναρχο το παιχνίδι, ναι. Είναι πολύ ξύλο. Ο Μιχάλης δεν είναι παιδί γι' αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Α, μάλιστα, δηλαδή δεν είναι ας πούμε ότι κάναμε τόσο λάθος και λέμε ρε παιδί μου. Όχι. Όχι. Είναι όχι, οι συνθήκες, λέτε. Όχι, ναι. Οι συνθήκες δεν τον ευνοούν αυτή τη στιγμή. Πάμε μια τελευταία δικιά μου ερώτηση. Ήτανε να πας στον Ατρόμητο. Κάποια στιγμή εγώ είχα μια πληροφορία ότι έχεις καλές σχέσεις με τον πρόεδρο, ότι έχεις κουμπαριό κτλ. Όχι, είχα φιλική σχέση. Ναι. Καμία κουμπαριά. Και ακούγεται στην περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ενώ ο Σπανός, ο Γιώργος, γουστάρει Παντελίδη, ο παππούς λέει δεν τον θέλω. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό το λέω κάτι τώρα πολύ κουσκουσιάρικο. Μισό λεπτό. Τα έλεγα και πέρσι, δεν ξέρω να πει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις τι έκανε. Πέρσι γινόταν το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Ηρακλή που χάσαμε στο τέλος 1-0. Ναι, στο 90. Είχε φαγωθεί ο Σατανάς γιατί γράφουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα προγνωστικά. Είναι κουμπάρι ο Παντελίδης, έτσι ο Παντελίδης θα το πάρει ο Παντελίδης, το κάνουμε στο τέλος. Όχι. Απλά έχουμε συνεργαστεί. Όταν ήταν στην Χαλκιδόνα, ήμουν βοηθός εγώ 3 χρόνια στην Χαλκιδόνα, βοηθός του κ. Παράσκου, ήταν πρόεδρος. Και έχουμε και μια φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι εκεί. Αλλά ναι. Μέχρι εκεί, ναι, μέχρι εκεί. Ναι. Σάβα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, να πάμε σε αυτό το οποίο γίνεται ντόρος όλο αυτό το διάστημα. Εσύ σαν άνθρωπος, ποδοσφαιρά άνθρωπος τόσα χρόνια και ως αμυντικός και ως προπονητής. Και μέσος. Εγώ το ξέρω το γνωρίζω. Ο Αλέφαντος έλεγε ότι και χαφ μπορεί ο Παντελίδης. Εκείνο με είχε βάλει. Τα 35. Λοιπόν, για αυτό που γίνεται φασαρία, θεωρείς ότι είναι τόσο κακή φέτος? Γιατί εμείς με τον Κωστή έχουμε άλλη εντύπωση για τη διευθυνσία φέτος. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν βελτιωμένη. Πάρα πολύ καλή. Συγκριτικά με τα προηγούμενα. Η άποψη του Σάββα Παντελίδη. Και εγώ νομίζω ότι σε γενικότερες γραμμές ήταν λίγο βελτιωμένη, όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά βελτιωμένη. Αλλά όλο αυτό που υπάρχει στην περιβραίωση ατμόσφαιρα όλα αυτά τα χρόνια με το ποιος καθορίζει τελικά το. Ναι, είναι μπέρδεμα τώρα ποιος είναι ο ηγέτης εκεί. Ναι. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα. Από την ώρα που ξεκινάει το ποτάμι, σαν να μπαίνουμε σε ένα πολεμικό περιβάλλον. Είναι η ιδιοσυγκρασία μας τέτοια, έχει φτιαχτεί τέτοια και όλοι οδηγούμαστε από την πρώτη αγωνιστική.
πώς θα καθοριστεί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ασχολούμαστε με το ποιος θα παίξει καλύτερα, ασχολούμαστε πιο πολύ με αυτό. Μάλιστα. Και τώρα, βγάζεις το Σάββα Παντελίδη από την ερώτηση. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον εαυτό σου, θα σε κρίνουν οι άλλοι. Αν σου πούνε Σάββα στο τέλος της χρονιάς, ψήφισε μας τον MVP προπονητή της Α Εθνικής φέτος. Ποιον θα έβαζες? Τον Κάναντι, ποιον θα πει. Κάτσε, περίμενε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Με την έννοια ότι ανάλογα το υλικό πρέπει να κρίνουμε τον προπονητή. Ναι. Νομίζω ότι θα έβαζα και εγώ τον Κάναντι. Ο οποίος ξεκίνησε άσχημα, έτσι. Τρεις. Ναι, ναι. Όχι, ξεκίνησε άσχημα, δεν τα λέμε πώς είναι. Έκανε μια σειρά από άθλια φιλικά, όπου γνώρισε από διασυρμούς μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Μαθαίναμε ότι ήταν υποδιωγμών, μέχρι που μια μέρα ο κ. Σπανός λέει θα το κρατήσω. Ο Σπανός, αυτά είναι καλός. Ναι. Είχε την έμπνευση να το κρατήσει. Το ξέρουμε και καλύτερα τον άνθρωπο. Τον κράτησε και ειδού το αποτέλεσμα. Είναι ίσως γιατί ο Ατρόμητος δεν έχει την πίεση που υπάρχει σε άλλες ομάδες. Είναι, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κρίνεις μια ομάδα από τα αποτελέσματα στην προετοιμασία. Γιατί είναι, ξέρετε, έχει να κάνει με το πώς δουλεύεις και το πόσο πολύ δουλεύεις και πόσο σκληρά. Έτσι νομίζω. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα. Όταν ολοκληρώθηκε η χρονιά με τον Ηρακλή, κατασπάραξε τα κοτόπουλα, εσύ φαντάζομαι. Καμία σχέση. Πίναμε από ένα ουισκάκι. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ήταν μεγάλο σχόλιο το πέρασμα από τον Ηρακλή, Σάβα. Τεράστιο. Δεν θέλω να τα πει μόνο, δεν θέλω να στα βγάλω. Όχι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο γιατί στην αρχή οι συνθήκε ήταν πολύ δύσκολε. Νομίζω ότι. Όταν είχε εμένα να σε κράζω. Όλο τον κόσμο, όχι μόνο. Απλά μέσα μου πίστευα ότι μπορώ να γυρίσει, μπορεί να γυρίσει. Κάποια στιγμή το πιστέψαμε όλοι περισσότερο. Αφού μπορέσαμε, είπα ότι αφού μπορέσαμε να γυρίσουμε αυτό και να γίνει υπέρ μας, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μια ήταν κουβέντα... πραγματικά πολύ μεγάλο σχολείο. Πολύ ναι. Μεγάλο σχολείο. Πάμε από τώρα... μιλάς ακόμη με παιδιά από τον Ηρακλή? Αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μπάτς Τρίπολη ΠΑΟΚ γίνεται μια αντεπίθεση από την πλευρά του Βιερίνια και γίνεται μια αλλαγή παιχνιδιού στην άλλη πλευρά και σκοράρει ο Κυριακόπουλος. Τον έχω τσεκάρει λίγο τον Κυριακόπουλο και δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Αν 22. Αν είναι 22 χρονών, ξέρω εγώ, βλέπω ότι μπορεί κάτι να κάνει παραπάνω. Τι λες εσύ που τον ζεις καθημερινά? Κοιτάξτε, ο Γιώργος είναι ένα παιδί με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Πρέπει να βελτιώσει αυτό που δεν είναι ακριβώς 100% είναι ποια ακριβώς είναι η θέση του. Δηλαδή, εγώ τον βάζει έξω αριστερά, εσύ. Ναι. Ναι, απλά μπορεί να παίξει και σαν αριστερός μπακ. Α, μπορεί να παίξει. Έχει και παιχνίδια που έχει παίξει. Δηλαδή, αν έπαιζε ποτέ με τρία στόπερ, ας πούμε, κάποια στιγμή, θα τον έβαζε. Θα τον έβαζε εκεί όλη την πλευρά. Ιδανικός. Ναι. Με boy, τι boy, είναι ψηλό παιδί. Ναι, είναι ψηλό. Δηλαδή και στο κεφάλι μπορεί να. Ναι. Α, είναι. Κοντά στον 85. Ναι. Απλά για να είσαι με τέσσερις πίσω πρέπει να βελτιώσει τα αμυντικά του καθήκοντα. Για να παίξει πιο μπροστά. Τα τελειώματα. Τα τελειώματα, τις συνεργασίες. Είμαστε στη διαδικασία που δουλεύουμε. Λίγο δεν είναι ο ταχύτερος, εντάξει. Όχι, αλλά έχει εύκολα τη μεγάλη διαδρομή. Έχει τη μεγάλη διαδρομή. Και τελευταία ερώτηση, Σάβα, μη ποδοσφαιρική. Ναι. Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να διακόψει το πρωτάθλημα, αλλά προσωπικά εγώ σαν Γρηγόρης και δεν νομίζω να διαφωνεί και ο Κωστής. Κανείς δεν διαφωνεί. Δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Δηλαδή, απλά περιμένουμε δικαστικό ρεπορτάζ να μάθουμε. Τι πιστεύει ο Σάββας Παντελίδης ότι πρέπει να γίνει αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Να κάτσουν σε ένα γραφείο οι τρεις. Όχι, πέρα από τους τρεις. Οι τρεις, μόνο. Επειδή ξέρω ότι δεν κολώνεις, το λέω έτσι. Οι τρεις πρέπει να αποφασίσουν να το λύσουν. Θα ήσουν υπέρ ενός Brexit, το οποίο είναι δύσκολο, πολύ βαρύ. Το ρωτάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος... Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%. Το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι μόνο οι τρεις τους μπορεί να δώσουν λύση. Κανένας άλλος. Αν καθίσουν και μιλήσουν, δηλαδή οι διοικητές. Οι μεγάλοι. Μόνο αυτό. Οι μεγάλοι. Ωραία. Μάλιστα. Να σου εκδηθώ κάθε επιτυχία. Πραγματικά γιατί. Τώρα πώς προπονείσαι, τι κάνετε? Κάθε μέρα κάνουμε προπόνηση. Μία, όχι δύο. Κυριακή ρεπό. Όχι, καμιά φορά κάνουμε. Τακτική κάνεις πιο πολύ Σάββα τώρα. Και τα δύο. Έχουμε αναλύσει τα τελευταία παιχνίδια. Προσπαθούμε να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει και βρίσκουμε το χρόνο να βελτιωθούμε. Εγώ θα σου ευχηθώ το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα γιατί το αξίζεις και εσύ και πολλοί άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σάββας Παντελίδης
δεν περιμένει να βιοποριστεί από το ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό μην το λες όμως, γιατί μπορεί να πούνε να πάρουμε τον άλλον, γιατί αυτός δεν έχει να βιοποριστεί. Καθαρίζω δύο πράγματα. Έτσι. Δεν, βέβαια, τι το λες. Δεν είναι, όχι, είναι ένας άνθρωπος συγκροτημένος. Την άλλη φορά, Σάβα, ωραία, ναι. Γρηγόρης. Την άλλη φορά, Σάβα, λέω ο Δερμιτζάκης, λέω έχει πολλά λεφτά. Μου λέει ο Δερμιτζάκης. Δεν είπα αυτό. Άκου, άκου. Με λέει ο Δερμιτζάκης. Ρε, εσύ μου λέει, κάτσε καλά να πούμε. Τα λες αυτά τα πράγματα. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί. Μου τα έλεγε ο Σάβα και το θεωρώ τιμή μου που το μεταφέρε, ότι είναι η δίψα του, η καψούρα του το ποδόσφαιρο και η ευκαιρία που ήθελε να πάρει και να δώσει απαντήσεις και τύπους περίεργους σαν και εμένα και σε πολύ άλλο κόσμο. Και νομίζω ότι σου δόθηκε ευκαιρία μέσα από τον Ηρακλή, τώρα μέσα από την Τρίπολη. Και μακάρι να φτάσει ψηλότερα, γιατί τη βαρέθηκα την Ρωμανία και δεν είναι, βοηθάμε δικά μας παιδιά και το λέω για όλους μας, Σάβα, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να έχεις υγεία, ο Θεός μαζί σου σε ό,τι και αν κάνεις. Καλή επιτυχία στην καριέρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από το Σάββα Παντελίδη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και πρέπει παιδιά όπως. Παιδιά, άνθρωποι όπως ο Σάββας Παντελίδης, ο Παύλος Δερμιτζάκης. Πάντως δεν κόκκινο, πραγματικά. Δηλαδή, εσύ με τον Μπούζο είστε και με τον. Και ο τρίτος δηλαδή. Πώς το λένε, ο Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης. Ο Βαρναβάς. Ποιος Βαρναβάς? Ο Βαρναβάς. Φοβερός. Μίλησα μαζί του, εκπληκτικός ρήτορας. Του λέω είσαι εκπληκτικός ρήτορας. Μου λέει τρίχες, τίποτα δεν είμαι, μου λέει. Ήταν εσύ. Είναι ταπεινός άνθρωπος. Αλλά εσύ με τον Μπούζο. Εσύ με τον Μπούζο. Τον γνωρίζω προσωπικό στο Νέα Πόλεως. Έχεις κοινωνήσει από το. Όχι. Όχι, δεν έχω κάνει τον. Σταυροκοπήθηκε, σου φίλησε στο χέρι. Όπως Ως έδειξε σεβασμό, ο Χριστιανός, ναι. Και δηλαδή, να το φιλήσει κάποιος δεν αλλάζει τίποτα. Μπορεί να το φιλήσει το χέρι και να τον αρπάξει το πίμνιο από μέσα μετά όμως. Ποιο πίμνιο, το ξέρω πίμνιο είναι, ναι. Ο κόσμος. Ναι, μπορεί να το. Πες τι ήθελα, ναι. Εσύ με τον Μπούζο. Εσύ με τον Μπούζο είστε να πούμε παρουσιαστές, πώς το λένε. Είστε να πούμε. Ναι, δαχρύβρεχτη, δεν υπάρχει. Εγώ τον άνθρωπο σαν δηλαδή. Θυμώνω με τον Γρηγόρη. Θυμώνεις με τον Γρηγόρη. Που κρίμουνα στην κερκίδα κάτι να μα πει. Αυτό δεν ξέρει μπάλα, ρε κόκκινε. Πώ θα κρίνει τον άλλον. Ξέρει. Δηλαδή, εγώ παρακρίνω τώρα το θέατρο, κουτοπούλι να πούμε. Αφού δεν ξέρω θέατρο, ρε κόκκινε. Τελείωσε, άντε. Πασχίζει να βγάζει κουτσομπολιά για την πάρτι μου, σου λέω λοιπόν κάτι το οποίο. Εγώ πασχίζω να βγάλω κουτσομπολιά. Σου λέω κάτι το οποίο ήμουν φελό. Εγώ κουτσομπολιά. Σου λέω κάτι το οποίο ήμουν φελό. Το να έλεγα μπα δεξί χέρι του κομπότη έτσι κι αλλιώ. Τίποτα ο άνθρωπο σοβαρότατο δεν απαντούσε. Τι να απαντήσει. Και φτάσαμε προχώρηση. Χάσει τα λόγια του. Ναι, δεν είναι μόνο να χάσει. Κι όμως ο τόσο άνθρωπος έχει την ευγένεια και την καλοσύνη να βρεθούμε μετά το τέλος του πρωταθλήματος και να μου μάθει. Να φάσει ένα τόνο χρέας μαζί του. Καμία σχέση. Ναι. Να και μου μάθει κάποια πράγματα για το τι βίωσε, τι πέρασε, πώς ήταν μάθε όλο αυτό το διάστημα. Ρωτάς, μπράβο, μάθε να ρωτάς. Μάθε να ρωτάς. Γιατί τώρα έχεις παράπονο. Όχι, μάθε να ρωτάς. Να κερδίζεις από τον άνθρωπο. Να κερδίζεις γνώσεις. Δεν νομίζω ότι. Έβουλες στο σχολείο, σήκωσες ποτέ το χέρι να πεις, κύριε καθηγητά, έχω μια απορία. Όχι. Στο σχολείο πάντα. Αλήθεια τώρα. Πάντα οι καθηγητές. Ναι. Όταν βλέπω ότι δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Που λέγανε Γρηγόρη πέσει. Γρηγόρη πέσει, σε παρακαλώ. Το σκύλο. Το σκύλο το μαύρο. Ρε το σκύλο, ρε. Κοίταξε. Για ένα που το γνώρισε, ένα πολύ καλό μου φίλο, θα διαβάζω ότι θες. Και εγώ και η γυναίκα του τον φωνάζουμε Google. Ποιο να. Το Google είναι μηχανή αναζήτηση. Ναι. Και λέμε ρε παιδί μου, αν ποτέ αυτός εδώ βάφτιζε ένα παιδί, επειδή λένε το λάδι επηρεάζει το παιδί, τι παιδί θα βγει, και λέει γκουκλάκι, δεν υπάρχει παιδί. Άκου τώρα τι έπαθε μια κοπέλα 18 χρονών, πριν από ένα λεπτό. Μη υγείας μην είναι. Η Ούμα, ωρά πέθανε. Βρισκόταν στο σπίτι και μιλούσε στο τηλέφωνο όταν διαπίστωσε ότι η μπαταρία τελείωσε. Και έτσι αποφάσισε να βάλει το κινητό να φορτίσει. Με το που έβαλε το φορτιστή στην πρίζα, η μπαταρία εξεράγει, όπως είπε στις αρχές ο αδερφός της κοπέλας που ήταν μπροστά στο περιστατικό. Η 18χρονη έπεσε ανέστη, ενώ παρόλο που μετέφερθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, δεν κατάφεραν οι γιατροί. Εκπρόσωπος της εταιρείας μίλησε στην Mirror και διαβεβαίωσε ότι το συμβάν διερευνάται, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του για το καμό της νεαρής κοπέλας. Δηλαδή μπορεί να σε σκοτώσει κινητό, με άλλα λόγια. Να προσέχεις. Λοιπόν, ναι. Θα δικαιώσω τον Κωστή Ραπτόπουλο, πέρα από τις όποιες διαφωνίες έχουμε, γιατί χτες παρότι με έδινε στεγνά σε κόσμο. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Μου λέει, βγάλω τώρα το Παντελίδη, κλείστο, αλλά θα δεις ότι δεν θα ενδιαφερθεί κανείς. Τι να ενδιαφερθεί, για μπάλα. Ναι. Δεν ενδιαφερθεί. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι όλη την ώρα που φιλοξενήσαμε το Σάββα Παντελίδη, έχει έρθει ένα μήνυμα στην Εσεμιέρα και ένα μήνυμα στο Facebook. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά, ό,τι μπουρδα έχουμε πει. Ναι. Έχουν έρθει θες τώρα εκατοντάδες μηνύματα. Θες να γίνει της μπουρλής. Άλλο. Ναι, λέω. Ναι.
Θες να γίνει της Μουρλής. Εγώ σε δικαιώ όταν με δικαιώνεις. Με δικαιώνεις, λες για μπάλα δεν μιλάς. Όχι, δεν σου είπα για μπάλα. Όχι, λες για μπάλα γιατί δεν μιλάς. Και σου λέω δυστυχώς δεν είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Ναι. Και τώρα που θέλεις να μου λες αυτά που μου λες, τώρα μου κάνεις. Και σου λέω ρε, εσύ να μιλήσεις πολύ για μπάλα. Θες τώρα να γίνει της Μουρλής. Θες να συζητήσουμε μόλις πάμε στο διάλειμμα για τη βουλευτή η οποία είπε βούλγαρο στους παοξίδες. Δεν είναι βουλευτής. Τι είναι? Είναι πολιτευτής. Άλλο πολιτευτής. Ό,τι είναι. Τους είπε βουλγάρο στους παοξίδες από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να ασχολείται με αυτό. Με άλλο το σχόλιο. Με τι? Με το πώς εκτιμάς ναι. την κίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ ναι. και πώς. Να μην πάει στο στρατό. Να μην, να μην πάρουν φιλοπορία ναι. είτε για να παραδείγματο. Άλλη μισή ώρα λοιπόν χωρίς γραμμές. Θα δούμε αν θα. Δεν θέλει παραπάνω. Έλα εδώ μέσα και θα σου πω πώς θα γίνει. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Θέατρα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, επώνυμα καταστήματα ένδυσης, αισθητική, υγεία και πολλές ακόμη κατηγορίες προσφορών και δωρεπιταγών καθημερινά με ένα απλό κλικ στο www.gold.gr. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου, Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Σκέφτηκες να κανονίσεις ένα ταξιδάκι με τη γυναίκα σου ή δυο σας? Να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Έξυπνη κίνηση. Πώς έτυχε να παίζει η ομάδα σου εκτός έδρας τις ίδιες ημερομηνίες? Είναι ακόμα μυστήριο. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα? Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή. Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο. Μόλερς.
από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόνερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόνερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Πω, αξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Η νούμερο 1 υπερτροφή. Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο. Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε: τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα Φορόλ ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα Φορόλ λειτουργούν ήδη: Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα: την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για σλιμ. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και δίνοντας λύση σε ένα λεπτό με την καλύτερη τιμή, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών με το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο και εκεί που θα βρείτε όλες τις μηχανές αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Ναι. Υπενθυμίζω διαγωνισμό για το Αρνί. Α3 κενό. Αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρεις και τέταρτο, σε περίπου 6 λεπτά θα ανακοινώσουμε ένα ακόμη τυχερό ο οποίος θα κερδίσει τον Ομπελία για το Πασχαλιάτικο τραπέζι. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία είναι στην έκθεση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αυτό που μας έρχεται στο περίπτωρο 13, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με απίστευτες τιμές σε όλα τα μοντέλα χάρη στην περίοδο αυτή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Να πούμε για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ναι, ότι έχει γραφτεί σε μια σελίδα στο, ναι, Facebook συγκεκριμένα, ναι, ναι, που λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ τα εξής. Ναι. Αν τολμήσετε να επιβάλλετε, ναι, μεθοδευμένη εξοδοτική ποινή στον ΠΑΟΚ προς τέρψη των μαφιόζων της Αθήνας, ναι, αυτομάτως να θεωρήσετε τα φύλλα πορείας. Mm. Πορείασμα σε περίπτωση επιστράτηση, ναι, ως απλά κουρελόχαρτα. Ναι. Κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ σε μάχες για τη δικιά σας Ελλάδα. Εμείς πολεμάμε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακούω. Πόσους γράψανε?
Πάνω από 7.500. 7.500 θα πάνε στον πόλεμο. Δηλαδή, άμα δικαιώνα τον πάω καυτή, θα πηγαίνανε. Αυτό δεν μπορεί, είναι υποθετικό. Άντε και πηγαίνανε δηλαδή. Άμα βλέπαν κανένα Τούρκο, δηλαδή τι θα γινόταν. Λέγε ρε κόκκινε δηλαδή. Θες ρεπορτάζ. Θέλω ρεπορτάζ, ναι. Οι Τούρκοι καταρχήν δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί μας. Όχι, ναι. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα βάλουν θα μαζί μας. Θα δουν στον αφαλό σου εκεί πέρα και τα σουτζουκά και τα δάχτυλά σου και τα. Πολλά τα... δεν ξέρει για τον ελληνικό στρατό. Ναι. Ξέρω για τον ελληνικό στρατό. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα. Ναι. Το μεγαλύτερο τσατσιλίκι που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, ελληνικό στρατό. Ναι, καλά. Λοιπόν. Μάθε λοιπόν ότι ο Ερντογάν προκειμένου θα μας πρίξει τώρα, πάει να εξασφαλίσει, πάει. Ναι, ναι. Να εξασφαλίσει την απόλυτη κυριαρχία του, ναι, ναι. Έχει αλλάξει και έχει ξαναλλάξει τους πάντες του στρατό. Ναι. Δεν έχουν εμπειρία. Ναι. Δεν έχουν τη... Ενώ οι παοξίδες που θα πάνε στο στρατό με μεγάλη εμπειρία έχουν. Αν πάμε αυτού στο Βόλο εκεί που πλακωθήκαν με τους αεξίδες, κάτι μπορεί να γίνει. Την επίλεκτη ομάδα λες που ήταν πάνω στη γέφυρα. Ναι, εκεί στη γέφυρα, αυτούς να στείλουν στο στρατό. Πώς φάνηκε, να μην το λέει η ψυχή τους. Άντε, εγώ παίρνω ως χιούμορ αυτό που λες και λέω. Δεν το έλεγε η ψυχή τους. Αυτούς θα στείλουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά που το αίμα τους βράζει και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι είναι, σαβούρα σαν και σένα. Μάχη σώμα με σώμα. Σώμα με σώμα. Την σαβούρα σαν και σένα. Ναι. Ναι. Οπότε άρα μπορούν να πάνε. Τι, θες να τους κρίνουμε. Όχι, δεν κρίνουμε. Ναι, το θέμα. Θα κρίνεις. Τι λες, έχουν δίκιο τα παιδιά, δεν είναι. Είμαστε σε μια χώρα. Όχι, όχι, μη άσχημα. Υπάρχει ελευθερία λόγου και άποψη. Ναι, εσύ τι. Για μένα να πω. Εγώ έχω ελευθερία να τους κρίνω. Κρίνε τους τώρα λοιπόν. Λέγε. Κρίνετε τους. Είναι αν θέλει. Εγώ λέω. Όχι, δεν είναι αν θέλει. Τι είναι. Φοβάσαι ότι θα τσαλακώσουν, γι' αυτό. Δεν φοβάμαι. Αν ήταν στην Αθήνα, θα τους έλεγες αν θέλει. Δεν φοβάμαι καθόλου. Επειδή είναι εδώ γύρω τώρα, σου λέμε με τσαλακώσουν. Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάσαι. Καθόλου. Άντε πάλι βρωμάει. Πάλι βρωμάει το στούντιο μεθάνιο. Ναι, όντως. Έφαγε στη φασολάδα και. Δηλαδή βάζει τον μπαουκ πάνω από την Ελλάδα. Άρα τι είναι δηλαδή. Να μην τρώσουμε. Ρε φίλε, για μένα, σαν Γρηγόρη, δεν υπάρχει κάτι πάνω από την Ελλάδα. Κάποιος άλλος πιστεύει ότι υπάρχει. Έχω το δικαίωμα. Να τον αλλάξω γνώμη και μυαλά. Ναι, πες το, άμα τον είχες μπροστά σου θα τον έλεγες. Λάθος. Με το παλικάρι μου, ναι. Μισό, ναι. Με το ζόρι δουλειά γίνεται. Ναι. Δηλαδή πρέπει ο άλλο. Δεν μου λες. Δεν τον θέλει να σου πω κάτι. Αυτό σου δεν θέλει να πάει. Δεν θα πάνε. Δεν μου λες. Αυτοί που φύγαν στο εξωτερικό, 1.000.000 πιτσιρικάδες, ναι. Θα πάνε. Άστοχο ερώτημα. Άστοχο. Ευστοχότατο. Άστοχο. Κανένας δεν θα πάει. Άστοχο. Κανένας δεν θα πάει. Πιο πολλές πιθανότητες είναι να πάνε οι Πακιστανοί γιατί θα τους δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ κανένα πιάτο φαΐ στον πόλεμο. Αν διάβασες. Αν διάβασες έστω και λίγο. Τι να διαβάσω. Θα έβλεπες στην αρχή οι μονοπρόγονοι λέγανε όπου γης και πατρίς. Αυτό λέω και εγώ ρε κόκκινο. Λοιπόν. Τώρα οι πατρίς εδώ. Και θα τα χρεώσεις αυτά τα παιδιά. Εγώ θα τα χρεώσω. Που η πατρίδα τους έδιωξε ναι. Με το αν θα γυρίσουν να πολεμήσουν. Καλά θα κάνουν. Δεν κατάλαβα. Πρώτο. Ναι. Δηλαδή είναι αστείο το ερώτημά σου. Ναι. Εγώ γιατί να παραπολεμήσω, για ποιον. Εσύ μη πας, ρε, για τον Κουτσόγεωργα. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Για τα πετρέλαια που είναι στους Αμερικάνους. Γιατί, για το ουράνιο που. Ανοίγεις, το... ανοίγεις άλλες. Γιατί για τα εργοστάσια που δεν υπάρχουν. Όταν βλέπουν για τα σπίτια που είναι υποθηκευμένα. Όταν βλέπουν... Για τις δουλειές που δεν υπάρχουν. Πού να παραπολεμήσουν. Όταν βλέπουν τα νέα παιδιά. Ναι, ναι, τι. Ότι η φασαρία γίνεται για τα οικόπεδα κάτω από την Κύπρο. Ναι, άμπραβο. Ότι η φασαρία γίνεται για τον. Πέστα. Πέστα, ναι, ότι η φασαρία γίνεται για τον αγωγό που θα περάσει από την Τουρκία και θέλει η Τουρκία να παξίσει ή όχι. Εγώ γιατί να πάω, σου λέει. Λοιπόν, αρχίζει και καταλαβαίνει ο σκεπτόμενος άνθρωπος. Οπότε. Ότι η υπόθεση χώρα, σημαίες. Τρίχες είναι. Τίνει να εξαφανιστεί. Τρίχες, τρίχες. Ότι κοντεύει να φτάσει αυτό που λέω, ότι είναι τρίχες. Τρίχες είναι. Ότι είναι φούμαρα. Παίρνει το αεροπλάνο τη Αιγαία. Προκειμένου... Τραβά στο Βέλγιο, ότι είσαι γιατρός. 7.000 το μήνα. Σιγά μέχρι άλλο να ψέψει. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, μίλα, μίλα. Σημείς. Αρχίζει και πιστεύει ναι. Ότι αυτά που έλεγε εσύ και σε λέγανε φελό. Τίνουν να γίνουν πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα. Αυτά λέω που σου λέγανε ότι πότε, ναι. Είσαι φελός, ναι, ναι, ναι. Τα βλέπουν μπροστά τους. Ναι. Και λέει κάτσε ρε φίλε, ναι. Εδώ αυτοί, ναι. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Α, μπράβο. Εμείς για ποιο λόγο να παλέψουμε. Άρα λοιπόν, σωστά μιλάς. Άρα λοιπόν αυτοί οι παοξίδες είτε τον δικαιώναν τον παοξ είτε δεν τον δικαιώναν, δεν πήγαινε κανένας. Ναι, ρε φίλε, είναι, ναι. Είναι μια μορφή πίεση. Α, αυτό ναι. Είναι μια μορφή πίεση. Με 7.500 όμως υπογραφές. Δηλαδή 750.000 υπογραφές να μαζέψετε. Αυτοί είχαν πει 100.000 θα μαζέψουμε. Αν μαζέψουν 100.000 υπογραφές είναι θέμα. Ωραία. Αν μαζέψουν 7.500 δεν είναι θέμα. Ωραία. Αυτό σου λέει ρε κόκκινε. Στην κρίση του κοινού από τώρα. Ναι. Πώς το βλέπετε, παοξίδες και εμείς. Ναι. Αυτή τη μορφή πίεση που ασκούν. Έχουμε ελευθερία όλοι και άπλοι. Καλά κάνουν. Αυτός που δεν θέλει να πάει φαντάρος, με το ζόρι φαντάρος δεν πάει. Εγώ τώρα. Αυτοί δεν θα πάνε ούτως ή άλλως φαντάρι.
Και ούτε θα πας ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε ο Ηχολήπτης. Θα την κάνουμε να πούμε σε κανένα υπόγειο. Εγώ θα πάω, φίλε. Εσύ θα πας. Ό,τι και να γίνει. Με την πλατιπόδα. Ρε κόκκινε. Ποια πλατιπόδα. Πού να πας, κόκκινε. Είπαμε ότι. Εδώ το Κατζινάκο δεν άφησες 5 λεπτά να πεις. Θα πας φαντάρος εσύ. Τι να κάνω. Πού θα πας φαντάρος με γιώτα 4. Ποια σε πάρουν καταρχήν. Καταρχήν γιώτα είσαι εσύ. Γιώτα είμαι. Και στραβώ. Γιώτα στραβώ. Εντάξει. Γιώτα 4 εφού. Πόσο γιώτα. Δεν υπάρχει γιώτα. Ούτε στο μαγειρίο δεν σου. Απέδειξε το. Τι απέδειξε το. Από αυτό που λες. Αν δεν είμαι γιώτα 4, τι κάνει. Τι είσαι, γιώτα 3. Τι κάνει. Πλατύπου και. Δεν ακούω από το ένα αυτή. Δεν πατά το ένα. Από το δεξί αυτή. Ναι. Τα πόδια μου δεν πατάνε. Άμα σα αρχίσω κάτι κλωσιέ θα δει τι καλά που πατάνε. Δεν κάνει καμάρα το πόδι σου από κάτω. Το πόδι μου δεν κάνει καμάρα. Δεν κάνει καμάρα. Ποιο το είπε αυτό. Το είδα εγώ. Όταν φόραγε τι παντόφλε τη Μπιτσούκο. Λέω αυτό το ποδάρι άμα περάσει από κάτω μυρμήγκι, ασφυξία θα πάρει. Τον ενοχλεί που δεν έχω κόλλο. Τον ενοχλεί που έχω μαλλιά. Τον ενοχλεί. Τι να σε πω, ρε κόκκινη. Όλα σε ενοχλούν. Τι να σε κάνω, μωρέ κόκκινη. Υπάρχει κάτι που δεν σε ενοχλεί. Απάντησε. Με ενοχλούν τα πάντα. Μήπως ενοχλεί που κέρδισε το Αρνί ο κύριος Ευστράτιος Καγιογλίδης. Καριολίδης. Καγιογλίδης. Επίθετο είναι αυτό, μωρέ. Ενώ το δικό σου. Και το δικό μου. Μια χαρά. Το δικό σου είναι επειδή ήσασταν κόκκινο όλοι. Ρουφατράβες ουρωμένα και. Ευστράτιος. Ναι. Για μένα θα λες ότι θέλεις. Ναι. Για τους προγόνους μου, ναι. Πρόσεχε τα λόγια στα φαφάπες. Τι προγόνους, όλοι κόκκινοι ήταν. Από τι ήταν κόκκινο. Από τον ήλιο. Από τον ήλιο ήταν κοκκινίζα. Από τον ήλιο ήταν. Κανένα δεν είχατε ομπρέλες. Εγώ. Ναι. Εσύ από τι κοκκινίζα. Καταναλώνω και αλκοόλ. Α, εσύ αυτή όχι. Εσύ που ξέρεις αν την κάνω. Δεν ξέρω για τον πατέρα μου και το θείο μου, δεν πήραν ποτέ. Ο παππούς. Ποτέ. Ούτε ο παππούς. Ο Ιταλός, ο παππούς. Πού ήταν αυτή, από πού ήταν. Ο κύριος Ρουφατράβας. Καγιογλίδης Ευστράτιος. Έχει τρία. Για το στράτο. Για την πατάβαλ μπουνιά. Μη. Θα φοράς το Χατζινάκο. Ξέρει καράτε. Ξέρει καράτε. Μαυροζωνάζει. Θα σε αρχίσει στις γρήγορες. Στην αρχή μωρέ. Απαξιώνει. Σε απαξιώνει. Τόσο γλύφτη. Σου λέει τι να σε κάνουμε. Δεν πειράζει. Έκανε σχολή ραδιοφωνία. Έκανα. Έκανα. Αξίζει το κόμπο. Αξίζει. Ναι. Έκανα. Καλώς δουλειές. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κόμμα. Ναι. Έλα, κόκκινε. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε στηρίζω τώρα στη μάχη που γίνεται τελευταία. Ποια μάχη? Γιατί εκτιμώ πολύ τις απόψεις σου και για τα εκκλησιαστικά θέματα. Εγώ μεγάλωσα στα μοναστήρια κτλ. Και για τα εθνικά θέματα. Έτσι και ήθελα να κάνω ένα τηλεφώνημα στήριξη γιατί έχουν βγει πολύ έτσι. Ναι, ναι, καλά, καλά, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ θέλω πολύ, φίλε. Μία ερώτηση μόνο να σου κάνω. Πες. Ισχύει ότι θα έχεις 5 λεπτά στην εκπομπή του Χατζινάκου το Σαββατοκυριακό. Θα βγαίνεις να μιλάς για 5 λεπτά στην εκπομπή του Χατζινάκου. Όχι, άλλο εγώ ήταν. Δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Όχι, γιατί έχω ακούσει ότι θα βγαίνεις στην εκπομπή του Χατζινάκου. Να σε ακούμε και Σαββατοκυριακό. Καλέ μου άνθρωπο, θα σου πω ένα πράγμα. Υπάρχουν εδώ κάποιες δομές και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Ναι, ρε κόκκινε, αλλά όταν μας στέλνεις κουβά. 5 στις 3 φορές και ο Χατζινάκος έχει 18 στα 25. 5 στις 3. Τι πάει να το πιάσεις. 5 στις 3 ακριβώς. Πάρε φίλε μου να σου πω κάτι. Δεν έρχεσαι εσύ εδώ να κάνεις τη δουλειά που κάνει ο Μπούζος, ο Γρηγοριάδης. Ρε κόκκινε σκυλιά να παίξω στην τύχη. Παραπάνω θα πιάσω από σένα στο στοίχημα. Πολύ ωραία τα ρε. Μας έχεις πάει πολύ ωραία. Και μας έχεις γυρίσει 5 φορές. Από μένα έχεις πάει κουβά. Όχι κουβά, αβάνα σου λέω. 5 φορές έχω πάει και έχω γυρίσει. Δεν μου φέρνεις τα δελτία εσύ προσωπικά να στα πληρώσω. Κόκκινε τις γόβες τις φορές, ας τα δελτία. Εσύ θες να μου φέρεις τα δελτία να τα πληρώσω. Μόνο σου τα λες. Θες να μου φέρεις τα δελτία να στα πληρώσω. Θα χρεοκοπήσεις ρε κόκκινε, ούτε το χρέος της Ελλάδας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο τα δελτία που έχω χάσει από εσένα. Δεν μου λες, με γυναίκα πηγαίνεις κανένα φορά. Όχι. Όχι, όχι κόκκινε, μου αρέσουν μόνο οι χοντροί με δάχτυλα σε τσουκάκια σαν εσένα. Το βλάκα. Το καραγκιός. Έκανε το κομμάτι. Έκανε το κομμάτι. Το καραγκιός. Ναι. Έλα φίλε. Άντε για πάμε. Πάρ' τον ναι. 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 Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ναι, γεια σας παιδιά. Θέλω να κάνετε μια, να βρείτε ένα θέμα για το mind control θέλω να... Να σας πω, ας πούμε ψάξτε το λίγο στο ίντερνετ, στο mindcontrol.gr, θα βρείτε κάποια ενδιαφέροντα θέματα, επηρεασμό σκέψεων σε πρωθυπουργούς, σε ανθρώπους, γενικά σε δημοσιογράφους, σε παίκτες ομάδων, mind να games λέγεται. Αποτελέσματα. Ναι, είναι ενδιαφέρον το θέμα, mindcontrol.gr παιδιά. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα επηρεάζουν τη σκέψη και πρωθυπουργών κτλ. Απόδειξη είναι οι παπαγάλοι. Που μιλάνε τηλεκατευθυνόμενα, έχει και άλλες αποδείξεις.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, φίλε, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες. Να σου πω κάτι. Είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος που αξίζει τον κόπο να τη δώσει κανείς σημασία. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Ρωτάω όμως. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι, δεν διαβάζουν, δεν ασχολούνται, δεν ψάχνονται? Όχι, το θέμα είναι γιατί ότι τώρα εσύ μου λες για πρωθυπουργούς και για αυτά. Ναι. Τι πιστεύεις? Έπεσε. Παρακαλώ. Θα σου πω ότι πιστεύω για αυτόν. Ναι. Δεν δουλεύει ούτε δύο ώρες τη μέρα. Την έχει που κάτσει στο καφενείο και φιλοσοφεί να πούμε και ψάχνει τα site να πούμε για να βρει τις επηρεασμούς κτλ. Δεν έχει κάτσει 12-13 ώρες εκεί πέρα, 7-8 να δουλέψει. Έτσι κατάλαβα εγώ. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι. Έλα. Έλα. Λοιπόν. Oh. Αν τη είχε κάνει ο Θεός η γυναίκα, θα σου χειρότερη που πέθανε. Για ποιο μιλάς? Για σένα. Εγώ. Τι έχεις πάρει εδώ και τέσσερις μέρες μόνο να γαυγίζεις, συνέχεια. Θέλω να γαυγίζω, ρε. Τι θες, συνονόμαι με το σκύλο μου, καλύτερα. Το γιατρό τον έδιωξες. Τον έδιωξα. Προσπαθείς τώρα το κόκκινο. Θα το διώξω και τον κόκκινο. Πού. Έδιωξα τον Κυρκώστα. Α, και τον Κυρκώστα, ναι. Κυρκώστας. Τελείωσε. Δυο άτομα που ξέρουν, που γνωρίζουν από μπάλα, τους έδιωξες. Πάει, τελείωσε. Τι έχεις πάθει, πες μου. Θέλω να το γυρίσω στο πολιτικό, ρε. Μιας και το παθώ. Γυρίσω στο πολιτικό. Ναι. Άντε, πες μας, τι θέλεις. Εσύ θα μου πεις. Εγώ τι να σου πω, ό,τι θέλεις γίνεται. Αλλά μην προσπαθείς τα παιδιά τους δύο τους έλεγχες. Τώρα με το τάκι του βάλουμε το βιβλίο. Έχει ένα θέμα τώρα, ρε, σταμάτα. Να πάρει παοξίδες φαντάρι να μην πάνε, λέει, κάνανε. Τους είπε Βουλγάρους. Η Νέα Δημοκρατία μια τύπησα να πούμε. Γιατί δεν κάνετε τώρα από δύο άτομα ότι είπατε να πάνε φαντάρι. Θα κάνουμε πόλεμο τώρα. Ναι. Σιγά τα ράχαρα. Χειρότερος από τους Αθηναίους έχει γίνει. Πιάνεις από πράγματα που δεν αξίζουν. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο θα γίνει? Δεν έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Να τη πει ό,τι θέλει να πει. Αλλά μην κάνει το ότι θα γίνει πόλεμος και θα πάνε φαντάρι και θα γίνουν Βούλγαροι και θα γίνουν Τούρκοι. Πάμε επόμενο, θα γίνουν Τούρκοι. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ. Καρδιτσάρα, λοιπόν, καταρχάς η δικιά σας η ενότητα δεν σπάει το μεσημέρι. Ρε πάνε παρακάτω τώρα. Ναι, εδώ και δεν γλυφώ, λέω την άποψή μου. Ρε φίλε, μπορεί κάποιος να πήρε άλλη απόφαση μέσα του, το ξέρεις? Α, δεν το ξέρω, αλλά δεν εσύ νομίζω. Τι καταλαβαίνεις στον αέρα? Η ενότητα, εντάξει, ο χουλιαμάς γίνεται. Εγώ σου λέω δεν είναι χουλιαμάς. Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι πολλά τα λεφτά. Τα μυστικά μάτια να φοβάσαι. Δεν σπάει νομίζω, δεν είναι τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων. Αλλά εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αυτή η άποψη. Λοιπόν, πάμε για θέμα. Παπαγγελή, νομίζω ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις περισσότερες από ό,τι πρέπει και προφανώς είναι μεγάλος ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύει της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω αν πάρεις έναν, ειδικά τους Αθηναίους ας το πούμε πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας, θα πούν τα ίδια που λέει η Παπαγγελή. Δηλαδή θα τους λένε και Βούλγαρους. Τώρα, το άλλο το θέμα με τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι υφίσταται, γιατί όταν θα έρθει πόλεμος δεν νομίζω ότι θα ρωτήσει κανέναν ποιος θα πολεμήσει και ποιος θα πολεμήσει. Άμα μπει οποιοδήποτε. Δεν θα πολεμήσει κανένας, ρε φίλε. Δεν το πήρες χαμπάρι. Αυτοί που είναι να πολεμήσουν είναι στο εξωτερικό όλοι. Εδώ έχουν μείνει γέροι. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Πώς κάνουν λάθος, να πούμε. Οι περισσότεροι εδώ πέρα είναι ξένοι σε αυτές τις ηλικίες. Οι περισσότεροι που έχουν μείνει εδώ είναι Πακιστανοί, Αλβανοί, Κογκολέζοι, Μαροκινοί. Αυτοί οι οποίοι είναι να πολεμήσουν στο εξωτερικό και δουλεύουν. Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Ο Κόμπρος με τη φτέρνα και εγώ 50 ετών. Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Ο Ανδρώνης που είναι 56 χρονών. Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Ο Καρελάκης που είναι 52 χρονών. Ποιος θα πολεμήσει? Όλοι φύγανε στο εξωτερικό. Καλά λένε οι παοξίδες. Και αυτοί που είναι εδώ οι παοξίδες, δεν θα πάνε. Κλείνει επόμενη γραμμή. Πάει να πολεμήσει. Πάει να πολεμήσει, ρε. Έχει φάει 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ στο Βέλγιο, 4.000 ευρώ στην Αμερική, 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ κάνανε οικογένειες. Φύγαν τα τελευταία 7-8 χρόνια όλοι οι νέοι. Ποιο θα πολεμήσει? Ο θείος μου ο Σίμος που είναι στον τάφο. Ποιο θα πολεμήσει? Ορίστε. Τα όπλα είναι 40 ετών όπλα έχετε. Τα G3 λέει Α3. Εμείς θα τα ακούμε, ρε. Ναι. Έλα. Εμείς θα τα ακούμε. Νάτος ο Μόγκολος. Μόγκολος! Έλα.
Ψάχνω το γιο μου, μήπως τον είδε. Τον είδα χθες το γορίλα το γιο σου. Τον είδα. Α, δυνάμεις καταδρομών. Τον είδα. Ναι. Τσουκάντζαλης τι έγινε. Εντάξει. Τσουκάντζαλης. Εμένα είπε. Εσένα είσαι Τσουκάντζαλης. Ναι. Εσένα είπα. Αχ, μου κοκκινομάτα εσύ. Κοκκινομάτα. Καπινογαργαλιάρη μου εσύ. Πως αντίνε. Έλα. Καλά θα ξεκινθούνε να μην πάνε φαντάρι. Οπα. Ναι. Ναι, όχι 7.000. 157.000. Ναι. Γιατί αυτοί μέσα στη Βουλή που είναι εκεί πέρα. Ναι. Όλοι τους δεν έχουν πάει φαντάρι, είναι με 25. Αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λες εσύ. Και ποιος, είπε, πήρα, καλά σε λέω. Ποιος πρωθυπουργός πήγε φαντάρος. Καλά σε λέω. Ποιος. Σαμαράς πήγε. Καραμαλής πήγε. Ποιος ρε. 25 ήταν. Ο Βενιζέλος πήγε. 27.000 δεν πήγε. Και πήγε. Θα πάμε εμείς για αυτούς. Δεν πάμε. Θα πάμε εμείς για αυτούς. Δεν πάμε ρε λέει. Άκου να δεις. Είδα τη Λολή. Α, μάνα, μα, με τρέλανε Κωνσταντίνε. Ναι. Πήγε 80. Τη Λολή, ε. Ναι. Αγκέρδα στο σύστημα είναι. Ναι, πήγε 80 η Λολή, αλλά κρατιέται σε αρίστη κατάσταση. Ναι. Άντε, τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά. Για καλό. Τον έχει δει φατσικό σε αυτόν. Όχι. Φοβερή μορφή. Δεν ήταν αμφιβάλλω, ωραίος. Είναι φοβερή μορφή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, Λευτερή. Λοιπόν, φίλε, μην του ξαναπείς ξανά τον Κωνσταντίνο ότι είναι κατέμες. Ναι. Τι έγινε. Έπιασε χειραψία με το Σαββίδι 1,5 δίσπηρε. Ορίστε. Μίλησε για το Δημητράκη, το Μάνο είναι ανεψιός μου, της ξαδέρφης μου ο γιος, φυσέκι πάει. Πάει πολύ καλά το παλικάρι. Το πήρε ο Ολυμπιακός, πάει. Μπράβο, Κωνσταντίνος δεν είναι κατέμες. Υπάρχουν τώρα και εξαιρέσεις, ρε φίλε, οι οποίες κάνουν τον κανόνα. Ναι, καλά. Ναι. Ξέρεις τι θέλω. Να έρθω κι εγώ προς τα εκεί να μου πεις τα νούμερα από τον Τζόκερ μπας και πιάσω κι εγώ τίποτα αύριο. Εγώ. Και να στα πω θα αλλάξουνε. Όχι εσύ. Ο Κωνσταντίνος. Και να στα πει πάλι θα αλλάξουν. Θα σου πω ημερομηνίες θανάτων και ηλικίες πεθαμένων. Μπας και φας κανένα φράγκο. Φύγε. Και πόντα ρέτα. Ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Κουρά. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, τον κύριο Κόκκινο, ρε, αυτό που λέμε σένα δεν θέλω να μιλάω. Γιατί δεν θες, ρε, παλιόγερε, να μιλάς με μένα. Α, εσένα δεν παλιόγερε. Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Σ' ακούω, ρε. Κάνεις αναλύσεις εντός επιστητού. Ναι, ρε, κάνω. Το επώνυμό σου το έκανες ανάλυση από πού προέρχεται. Είναι ψεύτικο, ρε. Το ψεύτικο ήταν ο παππούς ράφτης και πέραβε τα κουστούδια και πήγε στα πλήση τα πλούσεις. Για πού μου ήταν γανωματίζε, γάνωνε, γανωματίζε. Ραυτό πουλάω. Ναι. Και σε λέω και το άλλο, επειδή είμαι Κεριανός. Ναι, καλά να πάθεις. Φωνάεις πάω. Ναι. Γιατί ηρωσαφήνεις από πάνω. Ναι. Εμείς τώρα που δεν πηγαίνουμε καλά, ναι. Τουλάχιστον ο πατέρας σου, ναι. Έχεις αίμα στο χαριλάω. Και τι να κάνω εγώ. Να μαζέψω να κάνεις... το αίμα που έχεις ο πατέρας μου στο χαριλάω. Τι με νοιάζει εμένα. Να στηρίξεις την κατάσταση. Δεν στηρίζω κατάσταση. Τι στηρίζεις. Τι τσέπη μου στηρίζω. Α, αυτό σου λέω. Τώρα πες στο Σαββίδι. Ναι. Τώρα που πούλησες σε ΚΑΠ. Ναι. Θα σε στέλνει κάτι παραπάνω. Α. Θες να σου δώσω τίποτα να συμπληρώσεις. Έτσι γιατί... Τι να συμπληρώσω. Θες να λιμό. Λιμό. Χάρ που... Χάρ. Δεν θέλω... Ναι. Να μην σ' αγαπάω. Ναι. Γιατί είχες τον Ραυτόπουλο πατέρα. Φαντάσου δηλαδή να μην μ' αγαπούσες. Τέλος πάντων, σε συμπαθώ. Με συμπαθείς κιόλας. Ναι. Είσαι ανώμαλος. Κατάλαβες ποιος είμαι. Κατάλαβα ρε παλιάνθρωπε από τη Χαλκιδική. Παλιάνθρωπε. Α, μπράβο. Έλα να βράσω τον Πολύγυρο. Τον Πολύγυρο. Έλα να βράσω τον Πολύγυρο. Τι Πολύγυρο να έρθω στον Πολύγυρο. Το να βάζει πολύ γύρω, ρε. Ναι. Από αυτό βγήκε πολύ. Τρώγαν πολύ γύρω εκεί. Όχι, έχει πολλές στροφές. Άξε, ρε, τρώγατε πολύ γύρω. Γι' αυτό λέω το μάθηκε πολύ γύρω. Λοιπόν, Γρηγόρη, μην τον ακούς. Και τον λέω να έρθει να βράσει τον πολύ γύρω. Να δούμε πώς θα φύγει. Δεν θα φύγει.
Τι είμαι εγώ αραρδός που δεν τρέχω στο φωλίγιο. Θα του αρέσει και θα μείνει. Θα το βάλω γύρω. Για άλλους λόγους όμως. Γρηγόρη, θα τον θυμίσω και κάτι άλλο που τον είπα, γιατί το παίζει πάω ξύς τώρα. Λοιπόν, ο γιατρός... Όπου φυσάει ο άνεμος, αυτό είναι το... Ναι, ξέρω τώρα, μην μιλάς για Ραπτόπουλο. Λοιπόν, ο γιατρός της Ζάγκηδου που έδινε τη συντάξη μαϊμού για τυφλούς, τους ρωτούσε τους ασθενείς, βλέπετε να παίρνει πάω πρωτάθλημα. Όχι, πάρτε σύνταξη. Διάλειμμα. Το βλάκα, ρε, το βλάκα. Τον ηλίκιο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ορίστε, έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε. Ναι, γιατί. Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Κάπου ζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ίσια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Τώρα δεν ξέρω αν επιμένετε, τι να πω. Απέραστο το βράδυ το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση. Να τα στεγνώσουμε εκεί. Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη μέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Win. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC Terna και NG. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Μα πώς θα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσει συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνει στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου, ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons, ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ψάχνεις σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες? Δεν θα τη βρεις στην Energy. Στην Energy θα βρεις σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Φίλε μου Θανάση, σε είδα που βγήκες κανονικά από το στόχο. Παρά ταύτα, ο τροχονόμος σου σφύριξε. Τι το σφυράς? Τι έκανε κάτι? Σφυράς, γιατί σφυράς? Το ζεις, ζεις το στην Nova. Εδώ θα δεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το τέρμπι CSKA Μόσχας Ολυμπιακός στις 21 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις, για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά, τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Fans XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Παρακαλώ λίγη ησυχία, ξεκινάει η τελετή. Γιώργο, δέχεσαι το πιστό σου αυτοκίνητο για παντοτινό σου όχημα? Δέχομαι. Αυτοκίνητο, δέχεσαι το Γιώργο για παντοτινό οδηγό σου? Μιπ, μιπ. Πολύ ωραία. Να ζήσετε. Μπορείς να φιλήσεις το φανάρι. Μιπ, μιπ. Γιατί να το παντρευτείς? Πάρε νέο αυτοκίνητο με Avis Leasing και ξένιασε από έξοδα για σέρβις, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας και όχι μόνο. Release your mind με την Avis. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές τιμές και προσφορές Avis Leasing στο myavis.gr. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι? Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους? Μα τι κάνουμε λάθος? Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μπορείτε να τη βρείτε τηλεφωνώντας στο 23 15 96 5 96, και στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση, το τριήμερο που μας πέρασε και το επόμενο τριήμερο, όπου μπορείτε να βρείτε ασύλληπτα μεγάλες προσφορές, όπως για παράδειγμα το Καρόχ κάτω από 20.000 ευρώ. Ονόν, νοήτο, περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 23 15 96 5 96, ή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο περίπτερο 13. Το Πουγής Πατρίς υπόθηκε, λέει, το κυνηγοσκούλικο από τον Περικλή στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, ώστε να είναι εφικτό να ενταφιαστούν οι πέσοντες, Αθηναίοι εκτός Αθηνών. Αυτό ήταν. Διάσταση ποια είναι? Δεν το είπε. Εσύ τι είπες? Λέω Πουγής και Πατρίς. Ποιος είπες ότι το είπε? Εγώ λέω το είπαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Δεν είπα ποιος το είπε. Α, ναι. Το είπε αυτός για να θάβουν τους Αθηναίους εκεί. Κατάλαβες. Okay. Όπου πέφτουνε να μου να τους θάβουν. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Καγιογλίδης Ευστράτιος. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αν ακούτε εσείς και είστε φίλος του, φίλοι του, τον ενημερώνετε, τηλεφωνήσει, γιατί έχουμε άλλα 10 λεπτά και είναι κρίμα να έχει κληρωθεί και να μην εξασφαλίσει τον Πασχαλιάτη Κοβελία, τον οποίον κληρώσαμε και έχει βγάλει το όνομά του. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Τέσσερις γραμμές, άλλες δύο θέλω. Εντάξει, ναι. Ναι.
Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σχετικά με το, αυτό που είπατε, με την επικείμενη συμμετοχή ή όχι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε ενδεχόμενο πόλεμο, ήθελα να τοποθετηθώ. Μάλιστα. Πόσο κόσμο έχει ο ΠΑΟΚ περίπου, ας πούμε? Σε όλη τη γη. Ναι, σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Κάνα εκατομμύριο δεν θα είναι. Και παραπάνω. Πόσοι είναι αυτοί που λένε ότι δεν συμμετέχουν? Πόσοι είναι αυτοί που λένε ότι δεν συμμετέχουν? 7.500. Άρα το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ναι, αυτό το είπα και εγώ του κόκκινου. Αν πάρουν 800.000, 500.000, τότε το δείγμα θα είναι. Από τους 7.500 τι είναι, σίγουρα θεωρώ εγώ ότι θα είναι, ας πούμε, υπερήλικες, γιοτάδες σαν το κόκκινο, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να είναι τίποτα, ας πούμε, που μπορούν να συμμετέχουν σε πόλεμο. Γιατί εσύ πολύ έξυπνο αυτό που είπες, φίλε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, είναι πολύ έξυπνο. Οι γιοτάδες δεν μπορούν. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που είπες, ναι. Οι γιοτάδες αφού δεν παίρνουν όπλο, άρα δεν μπορούν να πολεμήσουν. Ποιος δεν παίρνει όπλο, φίλε? Οι γιοτάδες. Θες να κάτσουμε να πάμε μαζί να σκοπεύσουμε να δούμε ποιος... Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι το γιώτα 2 και γιώτα 3 δεν παίρνει όπλο? Γιώτα 4 είσαι, δεν είσαι γιώτα 3. Εσύ ξέρεις τι είμαι εγώ? Εσύ δεν είπες ότι είσαι γιώτα 4. Εγώ είπα ότι είμαι γιώτα 4. Επειδή το έπαιρνα από όπλο, το πιστεύεις δηλαδή εσύ? Δεν λέει ψέματα. Ψέματα λέει. Αν σου αποδείξω ότι λέει ψέματα, τι χάνεις? Τι γιώτα είναι? Εσύ δεν λες, ρε Κώστα, ότι είναι γιώτα 4. Και επειδή το λέει, ρε φίλε, το πιστεύει. Αυτός λέει ότι είναι γιώτα 3. Δεν λέω. Εσύ το πιστεύεις? Αυτό πες μου. Όλη η φασαρία είναι για το 3. Εσύ απάντησε το 3 ή το 4. Το πιστεύεις? Τώρα σοβαρός άνθρωπος είναι. Άμα λέει ότι να είναι σοβαρός ο Κωστής. Από σένα πιο σοβαρός είναι πάντως. Οχ. Μπορεί να σ' αρέσει και εσένα. Στην είπε τώρα, ναι. Εντάξει, θα μάλλον μετά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μα τι διάολο να πούμε σήμερα. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κωστή, άμα θα με ψάχνεις. Ποιος είσαι εσύ? Παοξής που θα πάω στον πόλεμο, αν γίνει. Α, είσαι παοξής που θα πάει στον πόλεμο? Έτσι ακριβώς. Μπράβο, ναι. Ξέρετε, ο Γρηγόρης. Ναι. Ο Γρηγόρης είναι γιώτα 3 με το πρόβλημα που έχει και όχι γιώτα 4. Εγώ με το πρόβλημα του έχω πόσα γιώτα είμαι? Μην παραμυθιάζει λοιπόν τον κόσμο. Είναι γιώτα 3 και όχι γιώτα 4 και παίρνει κανονικά όπλο. Παίρνει όπλο γιώτα 3. Κανονικότατα με το θέμα που έχει και ο Γιώτα 3 έτσι κι αλλιώς παίρνει όπλο. Καλά, ο Γιώτα 1 παίρνει όπλο και δεν ξέρει να το χρησιμοποιείς τώρα. Και ο Γιώτα 2 παίρνει και ο Γιώτα 3 και δεν είναι όλοι που δεν ξέρουν. Υπάρχει και, το Γιώτα 2 και το Γιώτα 3 και Ντάτσουν 3. Τι όπλο να πάρει ο Έλληνας, ρε? Ξέρει να πολεμάει ο Έλληνας. Τι να κάνουμε με αυτά, έχουμε με αυτά. Και τι όπλο να πάρουμε, ρε, τώρα? Πες εκεί τον Αμερικάνο εκεί να κάνει. Να μας στείλει εκεί πέρα κανένα. Κάνα F-16 εκεί, άσε τώρα για πόλεμο. Εμείς οι Έλληνες, ρε φίλε, δεν είμαστε για πόλεμο. Για καμιά κλοπή είμαστε, για καμιά απάτη είμαστε. Για κάνα καφενείο να καθόμαστε ανάσκελα 15 ώρες να σταυρώνουμε τώρα πόδια από τη μια να μουδιάζει το άλλο από την άλλη. Άσε τώρα που είμαστε για πόλεμο. Καλά που είναι Αμερικάνοι και έχουν τις βάσεις και μπορούμε και είμαστε ήσυχα. Μας παίρνουν το αέριο, μας παίρνουν το ουράνιο, μας παίρνουν το πετρέλαιο και έχουμε την αυτή μας. Έλα τώρα, έχουμε δώσει 4 τόνους πετρέλαιο και 5 τόνους αέριο και 40 τόνους ουράνιο τώρα. Θα κάτσω τώρα εγώ να δω τόσους τόνους έχω δώσει. 300 ευρώ το μήνα παίρνει ο άλλος. Σύνταξη δεν έχει ο άλλος. Τα έδωσαν όλα. Πάω πολεμήσει και από πάνω. Έχεις χαζέψει τελείως. Τι να πει? Εσύ άμα δεν θες, μην πάει. Δεν γουστάρει να πάει, λέει, γιατί τιμωράει τον ΠΑΟΚ το κράτος των Αθηνών. Έτσι λέει αυτός. Εντάξει, αυτά είναι χαζομάρες. Χαζομάρες είναι. Είναι η πατρίδα και μετά ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Χαζομάρες είναι. Εάν πας σε 100 καφενεία της Θεσσαλονίκης, τα 99 καφενεία βρίζουν το αθηνοκεντρικό κράτος. Τα σπορ του Βορρά είναι τυχοκολλημένα και ξεθοριασμένα στο τοίχο, να πούμε. Ψέματα λέω. Ψέματα δεν λες. Ε, άμα δεν λέω ψέματα, αν παίρνουν να βρω το δίκιο μου. Και η Ρουφιάνα, η Αθήνα και το αθηνοκενικό κράτος και να το χωρίσουμε το κράτος, βοράς και νότος και νότος και βοράς. Αλλά όταν έρθει η ώρα, σας πούμε, κάνε το κράτος. Ένα είναι το κράτος και αυτοί οι 7.500 παοξίδες που λες δεν πάνε να πει ότι είναι το κριτήριο. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Βέβαια. Είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι. Η οποία άμα γίνει πόλεμος θα τρέξετε βολίδα. Θα ανέβετε στο ΡΕΟ, θα κάνει 2 χιλιόμετρα το ΡΕΟ, θα σπάσουν τα ημιαξόνια από εκεί πέρα από τη συντήρηση, θα πάτε να πολεμήσετε η σφαίρα αντί να φύγει ευθεία, θα φύγει από πίσω. Αυτό είναι το. Μην φοβάσαι, έτσι αλλιώς θα πάμε εμείς πρωτογραμμικά άρματα, μετά θα έρθει την πόλη. Εντάξει, αγόρι. Εγώ από το κόκκινο θα καθαρίζω πατάτες στο 424. Κλείσε. Εκεί είμαστε εμείς. Παρακαλώ. Και το κανελάκι μάγειρα να πούμε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς είστε. Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας. Καταρχήν, αυτόν τον άνθρωπο εκεί δίπλα τον έχει πεθάνει, ρε παιδί μου. Δεν πεθαίνει αυτός, θα πεθάνουμε πρώτα εμείς, σταμάτα. Λοιπόν, δεύτερον, ο κύριος που μίλησε πριν τα είπε πάρα πολύ σωστά. Τα είπε. Έτσι πως τα είπε. Τα είπε, τα είπε, μια χαρά. Και το τρίτο που θέλω να πω εγώ, γιατί εγώ παίρνω από την Αθήνα. Ναι. Έχετε άδικο για την Αθήνα που λέτε ότι δεν σας θέλουν, γιατί αν δεν σας θέλανε, δεν θα βγαίνανε ένα εκατομμύριο στον δρόμο για τη Μακεδονία. Σωστό! Δύο. Δύο. Δύο εκατομμύρια. Ναι, σίγουρα το πήρε. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Ωραία το λέει. Να σου πω λίγο κάτι. Μισό λεπτό. Σωστά μιλά. Ναι, ναι. Απλά θα σου πω κάτι. Ναι, στα ναι, εθνικά θέματα, αυτό το οποίο εμένα μου δίνει ελπίδα το είναι ότι ακόμα ναι. έχουμε τη σπίθα μέσα μας. Έτσι, μπράβο. Σε συμφωνώ μαζί σου. Μπορεί να μας τα πήραν όλα, αλλά αυτό δεν θα μας το πάρουν. Κοίταξε, δεν μπορούν να μας πάρουν ποτέ την αξιοπρέπεια και τις αξίες. Αυτά δεν αγοράζονται ούτε μπράβο. Πουλούνται. Ή τα έχεις ή δεν τα έχεις. Αυτά δεν μπορούν να τα ξεπουλήσουν. Και νιώθω πολύ περήφανο για τους 2 εκατομμύρια Αθηναίους που βγήκανε. Περήφανος αλλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει το διέρη και βασίλευε και ότι υπάρχει το ότι κυβερνάει το χρήμα. Μην κλείνουμε, μην εθελοτυφλούμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας. Γιατί είναι υποκατάργηση και τα σύνορα και οι σημαίες και οι αξίες. Καλά λέει. Τι αξία έχει μείνει. Είμαστε στην εποχή του ισοπεδωτισμού. Μπράβο, σωστά τα λέει. Γιατί το λέει ο κόκκινος αυτό. Πολύ ωραία το λέει. Ξέρεις γιατί το λέει. Τι έχεις να μας πάρεις. Τη δουλειά μας. Άνεργοι είμαστε. Τη δουλειά που έχουμε. 400 ευρώ το μήνα παίρνουμε. Τι θα μας πάρεις. Τη σύνταξή μας. Δεν μας τη δίνεις. Τι θα μας πάρεις. Την περίθαλψή μας. Δεν μας τη δίνεις. Όχι, όχι. Πέρασε τώρα. Τι θα μας πάρεις. Το σπίτι. Το πήρε η Eurobank. Το πήρε η Alphabank. Τι θα μας πάρεις. Τι θα μας πάρεις. Δεν θα μας πάρεις. Μα την πήρες την αξιοπρέπεια. Όταν αγόρι μου δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι και λέει, κάνει, άμα δεν έχεις λεφτά, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Όταν δεν έχεις λεφτά, το υιοθετώ εγώ. Όταν δεν έχεις λεφτά, αγόρι μου, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι και σε βλέπει η γυναίκα με στραβό μάτι. Και ξέρεις τι σου λέει, φύγα, έφυγα στη μάνα μου. Μαλάκα σου λέει, λεφτά δεν έχει. Μη βρίζεις. Το παιδί σου θέλει τη σοκολάτα, δεν έχεις να το πάρεις. Γελάς. Θέλει όλος 30 χρονών να δουλέψει, με δύο πτυχία, με δύο ξένες γλώσσες, και πάει να δουλέψει και του λέει 300 ευρώ το μήνα. Ποια αξιοπρέπεια έχει αυτός ο άνθρωπος. Και φεύγει στο εξωτερικό. Και γίνεται πόλεμος. Και θα έρθει αυτός ο πεδαράς ο τριαντάρης να πιάσει το όπλο. Τρελός σε μου φαίνεται. Έχει τρελαθεί. Κανένα όπλο δεν θα πιάσει. Θα πιάσει το στυλό, θα πάει στο γραφείο, θα ανοίξει τον υπολογιστή. Περιμένουν και άλλοι, σε ευχαριστώ ναι, πάρα και θα πολύ. Πει, και θα πει κρίμα. Άντε μπράβο. Θα πιάσει το τριαντάριστο όπλο που θα είναι στο Βέλγιο και στην Αμερική. Που πήγε να πιάσει δουλειά και το αφεντικό του είπε 280 το μήνα. Και αρθεί να πολεμήσει αυτός για τον Τσίπρα. Δεν θα πολεμήσει. Που έχει ένα πισινό γυναικείο. Από την Κυταρίτιδα, την Απροπονησιά. Από το Τσίπρα, φράντε τώρα, από ό,τι έχει κάνει. Βράσε με τώρα, στραβό, κουτσό, ανάποδο. Άσε με τώρα και ακούστε δεν τώρα τι παρατήρησε. Το πισινό του. Ο Μπαϊσέξουλας. Το πισινό του Τσίπρα είδε. Δεν μπορεί να περπατήσει χίλια μέτρα. Από τα τσιγάρα πάει πολεμήσει ο άλλος. Τα πνευμόνια του σαν Volvo Amazon δεκαετία του 60 είναι πάει να πολεμήσει, να κολυδεύει τον κόσμο. Τι δεν πάμε να κολυμπήσουμε. Τι να κολυμπήσεις να κόκκινε. Θα σε φάει μέθουσα να πω. Τι να κολυμπήσουμε. Τι να σε κολυμπήσουμε. Να κολυμπήσουμε ό,τι θέλει. Τι να κολυμπήσουμε. Επειδή είσαι ο παιδαράς. Δεν μου είπα εγώ ότι είμαι παιδαράς. Δεν πάω να περπατήσεις σου λέω τον πόλεμο. Πάμε να κολυμπήσουμε. Τι να πάμε να κολυμπήσουμε. Πάμε να κολυμπήσουμε. Πού να κολυμπήσουμε. Όπου θέλει. Στην καρέα για τριάδα. Βρε όπου θέλει. Και τι θα γίνει δηλαδή. Εσύ λες ότι εγώ. Και θα έρχεται η Μαγδαλίνη μετά και θα λέει: πέθανε ο άντρας μου στην πλάτη σου. Εσύ που κάνεις τον άντρα μου. Άσε που και σύνταξη να κολυμπήσουμε. Τι σύνταξη να πει. Έρχεσαι να κολυμπήσουμε. Ό,τι θες. Και box να παίξουμε και μπάλα να παίξουμε και ξύλο να παίξουμε. Και μπάλα παίξαμε και ξύλο παίξαμε. Ξύλο πότε παίξαμε. Και ξύλο έφαγε. Προχτές σε κρέμασα από τα φτάκια. Από τα φτάκια εδώ που είναι μια σταλιά. Σταλιά μικρούλικα, μικρούλικα. Αν έχει μεγαλύτερα από ότι θα ζουν πέρα από φάπε, θα στα βουτούσα έτσι σαν τον τζάμπο το ελεφαντάκι. Θα είχε γίνει. Ναι. Φλοκόρα, κανέ. Ναι. Ορίστε. Ορίστε κύριε. Παπολεμήστε. Λοιπόν, σας ακούμε. Για 200 ευρώ που πιανεύετε το συνάδελφο. Εδώ ο κύριος Ραπτόπουλος είναι ο γελοτοπιός. Δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά. Όχι, μην με παίρνεις σοβαρά. Θα πάρεις τον μπούζο το μεσημέρι. Απλά θέλω να σε ενημερώσω, Ραπτόπουλε. Φίλε, έχεις την καλοσύνη να περιμένει μισό λεπτό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο Στράτο. Στράτο, πήρες το 90 κι εσύ. Ναι, ναι. Και όχι στο 90. Καλά που κράτησε καθυστερήσει ο Ραπτόπουλος, αλλιώς έπρεπε να ήσουν εκτός. Δηλαδή κάτι γίνανε.
Δεν έχω βγάζει με αμέ, ειδοποιήσανε ευτυχώς. Είμαι σίγουρος ότι ειδοποιήσανε. Ωραία, Ποντιάρα που είναι ο Καλογρίδης. Πόσα μηνύματα έχει στείλει? Ένα μόνο, παιδιά, ένα. Ένα. Ένα και θα... καμιά εβδομάδα και. Και καμιά εβδομάδα. Και τι ομάδα είσαι εσύ? Δεν πολύ ασχολούμαι με την μπάλα, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου αρέσει η παρέα σας και ακούω. Απλά λες τι τρελή είναι, μπειράζω την πανιά. Α, στείλω κανένα, δεν ξέρεις τι γίνεται κανένα φορά. Έτσι ακριβώς, σας ακούω. Και σε αλλά... εκπομπές ακούς. Έχεις κερδίσει άλλη φορά? Μπα, όχι, όχι. Όχι. Μια χαρά όχι. Σου κάτσε το αρνάκι. Ναι. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Ποιες εκπομπές ακούς όπως ρώτησε ο Αρατόπουλος? Τη δικιά σας. Μόνο τη δικιά μας. Μόνο, ναι. Είσαι με τους ραπτοπουλικούς ή με τους κοκκινικούς? Και με τους δύο, και με τους δύο. Δεν μπορεί τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα σας είπα ότι δεν μπορεί και τα δύο κόμματα. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Και με τους δύο, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλοφάγωτο. Καλοφάγωτο. Καλά. Φίλε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν έπρεπε να βγάλουμε τον νικητή. Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Ναι. Καλό φάγωτο το αρνέ. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, επειδή σας έχω δει και από κοντά και τους δύο, σε μια ταβέρνα και σε κάποια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει. Oh. Θα ήθελα να αναφέρω ότι καταρχήν ο Ραπτόπουλος είναι ικανός για μάχη, αλλά έχει εγκεφαλική βλάβη, οπότε απορρίπτεται. Ο δε κόκκινος είναι λίγο παχύσαρκος, αλλά νομίζω θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Παχύσαρκος. Εγκεφαλική βλάβη. Λοιπόν, σε έκανα καμιά καλίτσα καμιά φορά. Τώρα με είπες παχύσαρκος. Δηλαδή, λοιπόν, λίγα κιλάκια παραπάνω. Λοιπόν, ρε, να μιλήσουμε. Ο Ραπτόπουλος έχει εγκεφαλική βλάβη. Να με πεις, να με πεις καλοζωισμένο. Άντε, να με πεις κάτι λοιπόν, πεις παραπάνω. Ραπτόπουλε, άκου να δεις παλικάρι μου. Ναι. Υπάρχουν μια σελίδα στο Facebook η οποία λέγεται Συμπαράσταση στους Έλληνες θεωρητικούς που πιαστήκαν στην Τουρκία. Έχει μαζέψει 400.000 κόσμους σε μια εβδομάδα και όλοι δηλώνουν έτοιμοι με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Αυτή είναι η μάγκη του Facebook. Για ποιο λόγο, συγγνώμη. Για να δηλώσουν υποστήριξη και παρόν και έτοιμο πόλεμο. Μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο πάνω στο λόγο σου. Ναι. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις τουρκικά μέσα ενημέρωση, ναι. Δείχνουν τι? Δείχνουν γιαγιάδες να πλέκουν κασκόλ και μπλουζάκια για τους γιους οι οποίοι πήγαν στο μέτωπο στη Συρία και χιλιαδιό. Ο Ερντογάν το παίζει πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι ότι όλοι πολεμάνε την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει. Άλλο είναι το θέμα. Εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Ότι ο Ραπτόπουλος έχει βγάλει εδώ τους Έλληνες άχρηστους ανίκονους, τεμπέληδες και καφετζίδες. Έτσι είμαστε, φίλε. Και σε πληροφορώ, ρε, έτσι είμαστε, ρε, φίλε. 400.000 πληκτρολόγια βαρβατήλα μύρισαν. Όλοι οι Έλληνες. 400.000 πληκτρολόγια. Τρέμει ο Τούρκος στα πληκτρολόγια του Facebook. Ναυτικού, όλοι δηλώνουν λιμενική. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εδώ πήγαν στα ίδια και κάνανε πίσω λιμενική. Αγόρι μου, υπάρχουν και δεκάδες πετροπολεμικές λέξεις οι οποίοι εκπαιδεύουν πολίτες και θεολοντές στην τέχνη του πολέμου. Το γνωρίζεις αυτό? Ναι. Τώρα μείναμε ήσυχοι. Ακριβώς, να μείνεις. Όχι, από σένα δεν περιμένουμε να μείνεις ήσυχος ή ανήσυχος. 400.000 πλήκτρα βαρβατήλα μυρίσαν. Δεν είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Παλικάρι μου, εσύ αν ζούσες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 821, τα ίδια θα έλεγες. Θα έκανα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα ίδια θα έλεγες. Μπορεί να ήμουν κλινικός και να βολευόμουν, να πούμε. Δεν ξέρω. Εντάξει, γι' αυτό σε παίρνουμε στην πλάκα, γιατί μα κάνει και λάμε κανένα. Εμείς που είδαμε σώσει τον Τούρκο, σε παίρνω σαν σοβαρά έχω εσένα τώρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε συνεχίστε έτσι. Πάντα πρέπει να χαμογελάμε και λίγο. Καλά βουλευτή εκεί να σε βολέψει. Σε κάνα δήμο τώρα και άσε τα παλιτριοφιλικά. Για δήμο και δεν με ξέρεις προσωπικά και άμα δεν μπορούμε να γνωριστούμε. Δεν ξέρω προσωπικά, ναι. Δεν με ξέρεις καθόλου παλικά. Απλά είσαι ένας δημοσιογράφος. Βρωμοκοπάει Πασοκύλα η μασχάλη σου. Για κάποια θέματα πλην των αθλητικών. Των αθλητικών είσαι νούμερο μέρος. Αλλά τα λέμε τα πιάνεις παλικάρι μου. Δεν τα γνωρίζεις. Βατραχάνθρωπος είσαι εσύ να μας σώσεις. Εντάξει. Θα σε πει ο υπουργός κάτσε πίσω να κάνεις την κότα. Ποιος υπουργός, να ξέρεις ότι οι υπουργοί, οι κυβερνήτες και αυτοί που μας παίρνουν τα σπίτια και συντάξεις δεν είναι η Ελλάδα. Δεν θα πολεμήσουμε για αυτούς τους καναβάλιδες. Θα πολεμήσουμε για τον τόπο μας. Έτσι, θα πολεμήσουμε για την ιστορία και τον ελληνισμό και το έθνος που βάλετε από παντού. Έτσι, αλλά εσύ επειδή είσαι κοτόπουλο θα σηκωθείς να φύγεις και θα παίζεις μπάλα στην εθνική... Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνω? Κάμεραμάν, είμαι στον κύριο Πουάν. Τι είσαι, κάμεραμάν? Κάμεραμάν στον κύριο Πουάν, ναι, συνεργάτης. Είσαι συνεργάτης. Και από κάμερα μου στον κύριο Πάν θα γίνει βατραχάνθρωπος και θα μπει στην Άγκυρα. Εγώ παλικάρι μου, αφού είμαι στην στρατηγική εκπαίδευση. Πάρα πάρει και ένα φράγκο από το σχιζοδήμο εκεί πέρα. Έλα, για χαρά, έλα τώρα. Έλα τώρα κάμερα μα στον κύριο Πάν τώρα. Σε τρέμουν οι Τούρκοι τώρα σένα. Όλη η Άγκυρα λέει τρέμει τώρα τον κάμερα μα του κύριο Πάν. Γιατί τον απαξιώνει. Τι να τώρα, τι τον κάνω μόνο Βρε Πασόκε, βρε Πασόκε, βρε Σιριζέ. Βρε Παπαγιοργόπουλικέ, βρε Μπουταρικιώτη ό,τι κι αν είσαι. Άντε τράβα τώρα εκεί πέρα. Να κάνει κανένα πλάνο καλό. Γιατί στραβά βγαίνουμε. Ορίστε! Άντε τώρα.
Για πόλεμο είστε εσείς, για καμιά ταβέρνα είστε. Άιτε. Καλησπέρα. 12 ώρες καθισιό, ανάποδο το πόδι, μου διάζει το άλλο από κάτω. Έλα τώρα. Έλα φίλε. Θα για πόλεμο. Κόκκινος θα πάει πολεμήσει, το πιστεύουν κιόλας. Πάει με την πλατιπόδα και βάλει την πότα. Θα σκοντάψει εκεί στο χαράκωμα να πούμε. Καλησπέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα. 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 Βάλε λίγο τη γλώσσα μέσα, ρε Κώστα. Όλοι θέλετε να πολεμήσετε, αλλά θέλετε να βάλετε μέσα, μην πάτε στον Εύρο. Σε ποιον θα πουλάτε αυτά, ρε Ελληνάρες. Θα βάλετε μέσα, μην πάτε στον Εύρο. Φλόρι, θα πολεμήσετε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα. Καλά, φίλε. Καλησπέρα. Ακούτε. Ναι. Έχει επιστολή ο Ιβάν Σαββίδης. Έχει επιστολή ο Ιβάν Σαββίδης. Κώστα. Στον Πούτιν, θα σου πω εγώ ποιος θα ελευθερώσει. Με το πληκτρολόγιο, τακα 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 τακα. Ο Ελληναράς, με το πληκτρολόγιο και ο κόκκινος. Το κάκαδο από κάτω, η μασχάλη βρώμικη από την άλλη μαριά. Κόκκινος ο Αγκώνας, θα πούμε. Πα πολεμήσει. Ο Σαββίδης τον Πούτιν να πάρει τους δύο στρατιώτες. Άντε μπράβο. Ελληνάρες, τελείωσε. Βάζετε μέσω, μην πάτε στον Εύρο. Δεν υπάρχει ελπίδα. Άιντε, πες τα τώρα εσύ. Άιντε. Ναι. Τελείωσε. Έλα φίλε, τον έβγαλα έξω, δεν γίνεται αλλιώς. Καλησπέρα. 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 Λιγόρη. Έλα. Αυτό που λέει. Μαζί μιλάμε, άστον. Άστον. Πόσοι θα τον πω, γιατί με έχει γυρίσει το μυαλό. Ναι, γύρω στο μυαλό. Άκουσε με λίγο. Ναι. Άκουσε με λίγο να μιλάς. Για πες μας το μυαλό. Δεν μιλάς μόνο. Άκου λίγο. Ναι. Όταν έρθει η στιγμή. Όταν έρθει η στιγμή θα πολεμήσεις. Ήρθε. 19 χρονών ήμουνα. Έξω από τα στρατόπεδα. Το τζουμάκα ψάχνατε να πάτε. Να πάτε στο στρατόπεδο άρρωστοι. Κλαίγαν οι μάνες. Το 87 Φλόρι. Το τζουμάκα ψάχνατε. Και τον Τζοχαντζόπουλο. Άντε μπράβο. Και τον Λάζαρο τον Ζαφυρίδη. Τα παιδάκια μας θα πάνε στον Εύρο. Φλόρι. Για πόλεμο είστε εσείς. Για κάνα ταμείο να αρπάξετε. Καμιά σύνταξη ψεύτικη να βγάλετε, καλή είστε. Για πόλεμο είστε εσείς. Ρίξατε μπελχανάδες από εκεί πέρα, είστε για πόλεμο. Εγώ είμαι φλόρος και γατάκι. Φλόρος και μπελχανάς. Εντάξει. Εγώ είμαι φλόρος και γατάκι μπροστά σου. Θα πολεμήσεις. Θα πολεμήσεις. Θα πολεμήσεις όπλα δεν ξέρεις να κρατήσεις. Μάχη δεν ξέρεις να κάνεις. Μάθε να πολεμήσει τον κόσμο. Αν ανέβει στο αεροπλάνο, σε πιάσει ναυτία. Άιντε βρε φύγε από εδώ. Μάθε να σέβεσαι τον κόσμο γύρω σου. Άντε φύγε από εδώ. Τα μέσα τσατσιλίκια στο στρατό. Τσατσιλίκια. Ρε, άντε τσατσιλίκια τώρα. Θέλεις να μιλήσω ή όχι? Πες ό,τι θέλεις. Γιατί δεν με αφήνεις τόση ώρα, ρε Κώστα? Γιατί πάμε κόντρα, γι' αυτό πρέπει να βγω από πάνω. Δεν σε πάει κανένας κόντρα. Άκου και μια διαφορετική άποψη από αυτή που έχει κούτρα σου. Άκου. Ακούω. Ο κόσμος όταν έρθει στιγμή, αδερφέ, όποια και να είναι αυτή, δεν θα πολεμήσει για τον ΠΑΟΚ. Επειδή διώξαν τους Σαββίδες, επειδή γίνονται όλα αυτά. Θα πολεμήσει για την πατρίδα του. Πρώτον. Δεύτερον. Θα πολεμήσει με την ψυχή του. Και όχι με τα όπλα του και όχι με τίποτε άλλο. Αχ καλέ, γιατί δεν και το πιστεύω. Άκου λίγο τώρα. Και ένα τρίτο και τελευταίο. Ναι. Ήταν να ηρεμήσεις και να βγάλεις το θυμό από μέσα σου. Γιατί αυτά που λες κάνουν κακό στον εαυτό σου. Και κανέναν άλλον. Δεν με πείθετε, Ελληνάρες. Να είστε καλά. Ναι. Δεν με πείθετε, να είστε καλά. Τελευταίος. Δεν με πείθετε η συμπεριφορά σας τόσα χρόνια. Η λαμογιά σας τόσα χρόνια. Η λαμογιά μας. Μας. Τώρα να ακούς τον κόκκινο. Που βαριέται να πάει στην τουαλέτα και από το δεύτερο όρο πάει με τα σανσέρμα. Λέει πάει να πολεμήσει. Πώς θα πάει να πολεμήσει, βρε. Θα μπουν να μας φάνε λάχανο οι Τούρκοι. Θα πάει σαν το Σαχώθ εκεί πέρα με την πόμπα. Σαν τον Γκάνια θα πάει. Λέγε ρε φίλε. Εγώ δεν σε έβρισα. Εντάξει. Αρκετά ανέχτηκα. Τεμπελόσκυλα. Αν πεις εμένα κάνει τεμπελόσκυλα. Θα το παίξετε πατριώτες. Παλτό. Γλύφατε τα. Παλτό. Γλύφατε τα μέσα του Πασόκ. Είπε. Μέφτασε μέχρι εδώ. Γλύφατε τα μέσα του Πασόκ για μια θέση και πηγαίνατε στον Εύρο και κλαίγατε. Θα πολεμήσετε εσείς. Γιατί κλαίγεσαι και δεν πήρες. Βρε άντε από εκεί πέρα, Φλόρι. Δώσε μια γραμμή. Φλόρι. Για πόλεμο είστε εσείς. Ορίστε. Άιντε μπράβο. Έλα φίλε. Ο κόκκινο στον πόλεμο. Το παιδάκι 5 δώσε λεπτά δεν τάψε. Δεν το άφησε το παιδάκι να πει 5 προγνωστικά. Πάει στον πόλεμο αυτός. Ποιο παιδάκι? Άιντε βρε φύγει από εδώ κι εσύ. Σκατόψυχη. Καλοφάγωτα. Άιντε από εκεί πέρα. Ορίστε. Έλα Γρηγόρη. Έλα φίλε μου. Να είστε καλά. Συμφωνώ με όλα ό,τι λέει ο Κώστας. Καλά κάνεις. Έτσι είναι. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τι να... Για ποια πατρίδα πολεμήσουν? Ωραία. Αρχικά θέλω να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια like
στον υποδιοικητή μου που είχα τον Παπαμελετίου, τον Γιώργο, το μεγαλύτερο κομμάτο, που ήταν διοικητής στην πρώτη μάλα αλεξοπιστών. Άλλο τα κομμάτα, κύριε Βατραχάδου, για άλλο αυτή. Ήμουν Κώστα και εγώ κομμάτα. Άλλο τα κομμάτα. Άκου Κώστα. Βγαίνει τώρα ο κόκκινος με τα κομμάτα, Κώστα. Ένα και το αυτό να γίνει τώρα. Κώστα, άκουσέ με. Ήμουν εκπαιδευτής στα ΛΟΚ, στα Αλεξίπτωτα. Τι πεδαράδες, τι σχέση έχουν με αυτούς εδώ τώρα. Υπηρέτησα 28 μήνες. Για πες αγόρι μου. Αλλά και εγώ Κώστα, με αυτούς τους πολιτικούς διδίδες που έχουμε σήμερα, δεν μου έμεινε ηθικό, δεν έμεινε αξία. Είχαμε διοικητές αξιωματικούς με... Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω. Επειδή... Με μέσα, ναι, άκουσε. Μισόλυτο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν μου λες, οικογένεια έχεις. Έχω, βέβαια έχω. Έχεις. Έχεις αρχές στο σπίτι σου, την οικογένειά σου. Βέβαια έχω. Δεν πρέπει να τις προστατεύσεις. Τι να προστατεύσω, γιατί έμεινε τίποτα όρθιο. Τα ξεπουλήσαν τα πάντα αυτοί. Άρα και εσύ τότε να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Όχι, όχι θα... να κάνω ό,τι γουστάρω. Εγώ είχα ηθικό όταν υπηρετούσα. Είχα αυτό το κομμάτι το συγχωρεμένο το Παπαμελετού που τώρα φάβεται σήμερα. Τώρα τι πιστεύεις, δεν υπάρχουν άλλοι δηλαδή. Υπάρχουν λίγοι, ρε. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους. Υπάρχουν λίγοι όπως είπε ο Κώστας. Αξίζει για αυτούς τους λίγους.